Paxtano. Esta me gusta, me la como yo. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας από την οδό Αίτη του 45. Ποιο? Αίτη του 45. Αυτό ξέρεις από πού είναι. Εδώ που βρίσκεται το ραδιο Μέγαρο του Λίμπερο 107 και 4 στον FM. Συντροφιά Παραίτσα, θα πάμε μέχρι και τις 11 με εκπομπή ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια. Αυτό. Ποιο? Νομίζω, νομίζω το είπα και πέρσι μια εκπομπή. Λέγαμε πρέπει να ήταν πριν από το Άρης ΠΑΟΚ. Είναι τη χρονιά που κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο Χαλάου 0-1, μια μαγική εικόνα, ένα με γκολ του Κωστίκου. Έγραφε την άλλη μέρα φυσικά τα σπορ του Βορρά του κυρίου Μπούζα. Οδός Κωστίκου, αριθμός 1. Ωραίο, έξυπνο. Ναι, έξυπνο, φυσικά για τον ΠΑΟΚ είχε έξυπνο. Πολύ καλό, εξυπνότατο. Εξυπνότατο. Εσύ τώρα τι πειράχτηκες, Άιτη του 45 είπαμε. Όχι ρε φίλε, θυμήθηκα αυτό, τι πειράχτηκα. Δεν είπαμε άτιτλου 49. 49 είναι ακόμα ρε φίλε. Το 2020 θα είναι 50. Άκου τα καρυπίδι και πράξε αναλόγως. Τι να κάνει ρε φίλε. Τι να, αυτό εδώ πέρα τι δουλειά, ένας μπορεί να μου πει τι δουλειά κάνει αυτό εδώ πέρα. Τι κάνει αυτό εδώ πέρα. Ακούει τι εκπέμπουν τα άλλα κανάλια. Τι πρέπει να ακούει, μέσα στον air. Ναι βέβαια, άμα βάζεις ένα ακουστικό εκεί ακούς τι λένε οι άλλοι. Τι μπορώ να το ακούω έξω, πρέπει να το ακούω εδώ. Τώρα αυτό ξέρεις ποιος το κάνει. Όχι, έγκαθε. Εντάξει. Με τα μεσονύχτια γίνονται όλα αυτά. Να ξέρεις. Δεν το φωτογράφω. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε. Κι εγώ τώρα το είδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διεύθυνση του Λίμπερο. Όντως. Που έβαλε εκ δεξιών μας το ρολόι να βλέπουμε την ώρα. Εσένα εκ δεξιών, με εκ αριστερών. Καρφωμένα. Με εκ αριστερών. Σκαμισά ρωτάς εκ δεξιών κι εσύ. Μάλλον σου είσαι 20 λεπτό. Θα έρθεις από εδώ, θα αλλάξουμε θέσεις. Σουάπ. Λοιπόν, κύριε Τρέγια, πάμε στα. Ξέρεις τι, τώρα επειδή έβλεπα. Εντάξει, πολλές φορές λέω και για τον ΠΑΟΚ και γενικά τα σχολιά μου. Εγώ είμαι ρε παιδί μου αντι-ΠΑΟΚ και αντι-Λίβερπουλ. Αλλά δεν, βλακίες δεν μπορώ να λέω, ειδικά στον αέρα. Η Λίβερπουλ αυτή τη στιγμή και από πέρσι μπορώ να πω, πέρσι ήταν εισάξια. Φέτος είναι η καλύτερη ομάδα στην Αγγλία με διαφορά. Αλλά χθες ρε φίλε, τους πήραν το λεμάρι, τους ξύρισαν με γιαταγάνι. Και, αλλά δες, ο Έλληνας πραγματικά ο παδός της Λίβερπουλ, επειδή είναι Έλληνας, ακούς? Ναι, ναι, επειδή είναι Έλληνας. Το πρώτο, ας πούμε, γράφει, ας πούμε, εντάξει, είναι καλύτερη ομάδα Λίβερπουλ, όντως είναι καλύτερη, αλλά τους φάξαν χθες, μιλάμε τους άλλους. Και από κάτω, ναι, αλλά και εμάς μας έχουν σφάξει, ναι, αλλά ποιος μιλάει, ο Πεπ Γκουαρδιόλα που σφάξαν πέρσι. Δηλαδή, αμέσως η δικαιολογία από κάτω υπάρχει, κατάλαβες. Ο Έλληνας. Στην Αγγλία, βέβαια, δεν ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς, ζήσαμε πέρσι το double το ΠΑΟΚ. Δυστυχώς, αλλά με τη Λίβερπουλ ποτέ μιλες ποτέ. Αν και είναι η καλύτερη ομάδα, θα ζήσουμε και το πρωτάθλημα της Λίβερπουλ μετά από 30 χρόνια. Είναι πολύ ευχάριστο. Ποιο είναι πολύ ευχάριστο? Που με τον ερχομό του Ζάχου Ντρούλινγκ στο Λίμπερο. Ναι. Δηλαδή, αν δεν και δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο καθόλου, ναι, ότι μόλις ήρθε ο Ζάχος ο Ντρούλινγκ στο Λίμπερο και κάναμε εκπομπή, ο ΠΑΟΚ πήρε όχι μόνο πρωτάθλημα, πήρε τον double. Συγγνώμη, δεν ερχόμουν, δεν το έπαιρνε. Εγώ λέω τι έγινε. Και η Λίβερπουλ πήρε το Champions League. Καλά, άλλη σφαγή εκεί. Ο Ζάχος είναι αντι-ΠΑΟΚ, ναι, και αντι-Λίβερπουλ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν πέρσι, ναι, πήρε τον double, το Champions League και η Λίβερπουλ πήρε το Champions League. Το Champions League. Κάτι άλλο αντί που είσαι να το παίξουμε, υπάρχει. Το Champions League. Είδες, μόνο σου το λες και εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται. θα φανεί περίεργο, αλλά το Champions League είναι πιο εύκολο να το πάρεις από το πρωτάθλημα Αγγλίας. Να σου θυμίσω ότι την προηγούμενη φορά που το πήρε η Λίβερπουλ το 5, ξέρεις τι βγήκε εκείνη τη χρονιά στην Αγγλία? Πέμπτη. Πέμπτη είχε βγει. Μάλιστα. Ναι. Εγώ θα διαφωνήσω. Τι θα διαφωνήσω? Δεν διαφωνήσω. Ότι δεν είναι διαφωνώ. Εγώ στη σχέση σου δείχνω. Πολύ πιο δύσκολο είναι να πάρεις το Champions League, γιατί έχεις να παίξεις με ομάδες από πολλές εθνικότητες της Ευρώπης. Ναι. Έχεις να παίξεις με μεγαθύρια που δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις, ας πούμε τώρα. Ναι. Στην Αγγλία μπορεί να έχει δύο ανταγωνίστριες ομάδες. Δεν είναι μόνο έτσι. Στην Αγγλία ο τελευταίος κερδίζει τον πρώτο τάσο. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Πώς δεν είναι καθόλου? Γιατί στο Champions League δεν γίνεται. Δηλαδή ο Αποέλ δεν είχε πάει στους 8. Εντάξει. Μία το Αποέλ είναι ή ο Αποέλ. Το Αποέλ το έκανε μία φορά. Στην Αγγλία κάθε χρονιά ο τελευταίος, δηλαδή άμα παίξει ο τελευταίος αύριο τώρα που παίζει η Λίβερπουλ, παίξε ένα μισθό στη Λίβερπουλ. Να δω πού θα πάει. Όχι, γιατί δεν είναι κακό έτσι αυτό, ρε φίλε, γιατί που λέω. Το βλέπεις έτσι, γιατί λέω στην Αγγλία. Ολοκλήρωσε, να μην σε διακόψω. Λέω ότι την άλλη Κυριακή τώρα κέρδισε την 3-1 μια εξίσου καλή ομάδα, έτσι.
Τώρα θα με κάνεις να δω που παίζει την άλλη εβδομάδα. Ας μην βλέπεις. Θα το δω. Θα σου απαντήσω. Παίξε ένα μισθό στο διπλό, αφού είναι τόσο σίγουρο, στο διπλό θα το δίνει και ένα 40-50. 50% τόκο στα λεφτά σου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σίγουρη νίκη στην Αγγλία με όποιον και να παίζει, όποιο και να παίζει. Δεν υπάρχει. Θες λίγο την άποψη. Φυσικά θέλω, συζητάμε. Τι θα πει. Άκουσε. Και θα θέλω και τοποθέτηση και το φίλο λίγο αργότερα. Φυσικά. Λοιπόν, εφόσον στην Αγγλία δεν υπάρχει ομάδα που παίρνει συνεχόμενα τα πρωταθλήματα για 10, 12, 15 χρόνια. Ναι. Συνεχόμενα όχι. Μόνο πιο παλιά η Manchester και εκείνο όχι τόσο πολύ. Ναι. Αυτό τα λέει όλα. Άρα κάνει σύγκριση με το ελληνικό πρωτάθλημα, στο οποίο υπήρχε παλαιότερα ένα κατεστημένο, μια πρασινοκοκκινοκίτρινη παράγκα που την γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Ενώ στην Αγγλία υπάρχει η ισονομία προς όλες τις ομάδες και το δικαίωμα και το όνειρο ότι Φυστό. Ακόμα και η Λέστερ του Ρανιέρη, του αποτυχημένου Ρανιέρη που έχασε από τους νήσους Φερόες δύο φορές με την Εθνική Ελλάδος, ναι, μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι αυτό που λες, αλλά εδώ μιλούσαμε ναι, και λέγαμε. Να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Αν είναι πιο δύσκολο στην να Αγγλία, πάρει λοιπόν, το πρωτάθλημα Αγγλίας ή το Champions League. Στην Αγγλία λοιπόν δεν τους νοιάζει ποιος είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ. Δεν τους νοιάζει ποιους διαιτητές ορίζει η ΚΕΔ της Αγγλίας. Σωστό. Εντάξει, δεν βάζουν ξένους διαιτητές γιατί είναι άχρηστοι οι Άγγλοι. Σωστό. Άχρηστοι εντός εισαγωγικών, εντός παρενθέσεως. Εντάξει. Αυτά που λες εμένα. Άμα πάμε λίγο πιο πίσω τα προηγούμενα χρόνια και δούμε πώς πήρε πολλά πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός. Θα καταλάβουμε γιατί στην Αγγλία ονειρεύεται και η Άστον Βίλα και η West Ham και η Everton και η Newcastle να πάρει το πρωτάθλημα. Το πλαίσιο ενισχύει αυτό που λέω εγώ, ότι είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα. Όχι. Θα σου απαντήσω και γι' αυτό. Όλες οι ομάδες λοιπόν στην Αγγλία δεν είναι επίπεδου Champions League. Όχι βέβαια, αλλά είναι επίπεδου. Αυτές οι ομάδες όμως που αντιμετωπίζει η Liverpool στο θεσμό των ομίλων. Ναι. Στο θεσμό του Champions League στους ομίλους, θα πω εγώ, όχι πριν μπουν στους ομίλους. Είναι, όλες, είναι όλες μία και μία οι περισσότερες. Εντάξει, εκτός από αρκετές. Δηλαδή η Γκένκ που πέσει τώρα στον όμιλο ότι θα μπορούσε να σταθεί στο πρωτάθλημα Αγγλίας. Πρέπει να προχωρήσει λίγο ο θεσμός τώρα. Μιλάμε μετά τον Δεκέμβριο. Εκεί αρχιζόντως για τις ομάδες που θέλουν να πάρουν τον τίτλο, έτσι, το θεσμό μετά, μετά τους ομίλους. Δηλαδή έχει Μπαρτσελόνα. Τρία μάτς. Έχει Ρεάλ. Έχει Μπάγερ. Έχει Γιουβέντους. Έχει Μάντσεστερ Σίτι. Τρία μάτς είναι όμως. Όπως λέω για τον Άρη, 7 μάτς, έτσι είναι και για την κάθε ομάδα που θέλει να πάρει το τέτοιο. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το πρωτάθλημα Αγγλίας και αποδεικνύεται αυτό. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να κατακτήσει μια ομάδα το Champions League, αλλά το ίδιο δύσκολο είναι να κατακτήσει και τον τίτλο του πρωταθλητή στην Premier League. Ναι, εγώ καλά, ρε Σίγκο, δεν είπα ότι. 0-3 έλεξε, συγγνώμη. Λάρισα Λαμία. Θα το χαρακτηρίζουμε και ως έκπληξη. 0-3. Δύο τέτοια για να κλείνουμε να πάμε και στα διαδικαστικά. Εγώ δεν είπα ότι το ένα είναι εύκολο και το άλλο είναι δύσκολο. Είπα και τα δύο είναι δύσκολα. Πιο δύσκολο είναι το πρωτάθλημα Αγγλίας. Και αποδεικνύεται από τα δύο παραδείγματα που σου είπα. Ότι η Liverpool έχει 30 χρόνια πάρει πρωτάθλημα και όχι, έχει πάρει δύο Champions League σε αυτά τα χρόνια. Και τη μία χρονιά μάλιστα, πρόσεξε, εκείνη τη χρονιά στην Κωνσταντινούπολη που το πήρε, πρόσεξε, αν θυμάσαι καλά, είναι η χρονιά που παίζει με τον Ολυμπιακό. Προηγεί το Ολυμπιακό στο ημίχρονο μέσα στο Λίβερπουλ, στο παλιό λέω, στο Άνφιλτ 0-1 και προκρίνονταν ο Ολυμπιακός και με 2-1 αν έχανε. Και με 2-1 προκρίνονταν. Ήθελε 2 γκολ διαφορά. Μάλιστα. Και έβαλε ο Τζέραλντ 87 γκολ 3-1. Έτσι πέρασε στους ομίλους. Πέμπτη βγήκε εκείνη τη χρονιά και όμως πήρε το Champions League. Πέμπτη. Εντάξει, και τη βάλαμε το παράθυρο την άλλη χρονιά. Τα λέμε έτσι. Και πιο παλιά, ακόμα δηλαδή πριν, πίσω πριν καμιά 20ετία. Ναι. Γινόταν πολλές περισσότερες εκπλήξεις στην Premier League. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι το προπό της Τετάρτης και το προπό του Σαββάτου ιδίως. Ναι, εντάξει, υπήρχαν. Για όσους το ξέρουν που παίζανε προπό, το προπό είχε τρεις φορές την εβδομάδα. Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή. Όπως έχει και τώρα στοίχημα κουπόνι δύο φορές την εβδομάδα. Το στοίχημα δεν ήταν διαδομένο στην Ελλάδα. Έχει καμιά 20ετία, ξέρω εγώ, που ήρθε το στοίχημα. Λοιπόν, όλοι πλακωνόταν στο προπό να πιάσουν το 13 σημεία. 13 ήταν παλιά, δεν ήταν 13 συν 1, το 14 που λέμε. Εντάξει, και ο θεσμός της Premier League στην Αγγλία εγκυμονούσε, ρε παιδί μου, τις εκπλήξεις. Δηλαδή, όποιος ήθελε να βγάλει καλό 13άρι, γιατί το έπαιζε εκπλήξεις. Ναι, 13, τα 13άρι τώρα μπορεί να μας ακούνε 20 χρονών παιδιά. 14 νομίζω. Τώρα μπορεί να μας ακούνε 20 χρονών παιδιά που ούτε καν γνωρίζουν τι είναι το προπό. Για να βγάζεις λοιπόν το καλό, το να πάρεις καλά λεφτά, έπρεπε να πιάσεις και τα 13 σημεία. Όταν λοιπόν από τα 13 σημεία υπήρχαν μέσα 2-3 εκπλήξεις,
μπορεί να είσαι και ο μοναδικός δεκατριάρης και έπαιρνες όλο το ποσό που μαζευόταν από τις ναι, πράξεις. Λοιπόν, το υπήρχε το 12, υπήρχε και το 11 που ήταν όπως το 6, το 5, το 4 στο λότο, όπως ναι, το 5-1, το 4-1, το 3-1 στο τζόκερ. Τι γινόταν λοιπόν. Όλοι το Σάββατο έπαιζαν Αγγλία και βάζαν ας πούμε Liverpool, ξέρω εγώ να σου πω Nottingham, διπλό, Clutch Van Damme, διπλό. Manchester United, Southampton, Άγιοι, Clutch, διπλό. Κατάλαβες και έπαιρναν τον Μπακίρι όλο. Γιατί δεν υπήρχε το στίγμα τότε. Λοιπόν, υπήρχε ρε παιδί μου, αλλά ήταν πολύ σε παράνομα και τέτοια. Πριν πάμε, επειδή είπες και το 0-3 της Λαμίας, ναι. Το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι Πανιόνι, το διπλό που έκανε τζάμπα πήγε μετά από αυτό το διπλό. Δεν πήγε τζάμπα, ρε, έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Γιατί πήγε τζάμπα, ρε, έτσι λέω εγώ, ρε φίλε. Δηλαδή το ότι πήγε στους συν βαθμούς είναι τζάμπα. Δεν πήγε συν. Πώς δεν πήγε. Μείωσε από αυτό που κυνηγάει. Συν πήγε. Μπήκε στους συν. Από τους μείων μπήκε στους συν. Ρε φίλε. Τι είναι, ρε φίλε. Πρέπει να καλύψει διαφορά ο Πανιόνι. Στάσου, ρε φίλε. Δηλαδή αν ο Πανιόνι τώρα ήταν μείον ένα. Που έχει συν 2, δεν είναι διαφορά. Ναι, ρε, και άλλοι κέρδισαν. Ρε. Και... Α, αυτό θα ήταν. Και... πώς και ρε, φίλε, δεν μειώνει τη διαφορά. Δηλαδή, αν κερδίσει, εσύ συνέχεια κερδίζει και ο Ολυμπιακός, είναι θετικό για σένα που κερδίζει. Δεν πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός γκέλα. Αυτό ναι, σου λέω. Αλλά είναι πολύ καλύτερο. Είναι πολύ καλύτερο. Αυτό είναι που άλλο. Που κέρδισε ο Πανιόνιος. Βαθμολογικά λέω δεν έχει διαφορά. Ναι. Και μην ξεχνά ότι από πάνω έχει 2 βαθμούς, έτσι. Γιατί θα πει τώρα για τις βαθμολογίες. Έχει 2 ο Πανιόνιος. 3 έχει ο Πανετολικός που θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα από τον Πανιόνιο, έτσι. Πανετολικός δεν έχασε, γιατί είναι τζαμπανίκη. Λέω, 3 έχει ο Πανετολικός. 3 έμεινε. Που θεωρώ ότι έχει πολύ καλύτερη. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν μπορεί να τον περάσει τον Πανετολικό, λέω εγώ. Ναι. Και αμέσως μετά ο επόμενος που πρέπει να περάσει, εφόσον με τη δική μου λογική δεν μπορεί να περάσει τον Πανετολικό, είναι η Λαμία που έχει 10. Και η Τρίπολη που έχει 10. Μάλιστα. Που εσύ η Τρίπολη τη βλέπεις και UEFA. Άρα ποιον θα περάσει ο Πανιόνιος, αν δεν σκοντάφτουν οι άλλοι, αυτό σου λέω. Ποιον θα περάσει. Τον Άρη θα περάσει μάλλον. Δεν νομίζω να περάσει. Εντάξει, δεν μπορεί να τον περάσει. Κάνει καμιά δεκαετία νίκη. Να περάσει τον Άρη. Λοιπόν, διαβάζουμε, ξεκινάμε. Εντάξει, για να πούμε. Να μιλάμε και... λίγο λογικά. Αλλά αυτό που λέω εγώ είναι ότι ήταν πολύ καλό το ότι ο Πανιόνιος δύο αγωνιστικές δεν έχει χάσει. Πήρε ένα χ με τον Άρη. Έτσι. Ή ο Άρης πήρε χ στον Πανιόνιο, κατά την άποψή σας, γιατί ισοφαρίσατε τελευταία. Ο Άρης πήρε χ. Έτσι. Ο Άρης σοφάρισε, άσχετα που και με τα 30 ευκαιρίες, ο Άρης πήρε. Αυτός που σοφάρισε τελευταίο. Για μένα ο Πανιόνιος το πήρε. Όχι, φίλο, ο Άρης σοφάρισε. Όχι, φίλε, δεν είναι έτσι. Πώς δεν είναι δεν έτσι. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Εντάξει, γιατί μετά έχεις χάσει τρεις φάσεις μάτια. Α τις έβαζα, ρε φίλε. Ο Πανιόνιος το πήρε το χ. Α τις έβαζα. Πώς θα τις έβαζες. Εσύ δηλαδή με ισοφάρισε το 97 είχα και άλλη ευκαιρία. Τη λήξη δεν σφίρε. Είχα χάσει πιο μπροστά, ρε φίλε. Α, πιο μπροστά έχεις χάσει. Ωραία. Δεν πάει έτσι. Όχι, δεν πάει έτσι. Όποιος έχει πιο πολλές ευκαιρίες, δεν λέμε ότι η άλλη ομάδα πήρε το αποτέλεσμα. Άλλο αυτό, αλλά σωστά. Δεν λέμε. Λέμε ότι θα ήταν δίκιο αν είχε τόσες πολλές που δεν είχε τόσες πολλές, βέβαια. Λοιπόν, θα ήταν δίκιο, λέμε, με βάση την απόδοση. Εγώ να δεν μιλάω για το ΠΑΟΚ Άρης. Μην ξεκόλα. Σου λέω για το Πανιόνιο Άρης, ναι. Ότι για μένα, ναι. Βάσει των ευκαιριών που έκανε ο Άρης το τελευταίο δεκάλεπτο με τις καθυστερήσεις, ο Πανιόνιος πήρε το χ. Βάσει ευκαιριών, ο Άρης δικαιούταν την νίκη. Αυτό αλλά ο Άρης σοφάρισε, ο Άρης πήρε το χ. Όχι, ρε φίλε, δεν είναι. Να μας πούνε φίλοι, ρε. Να μας τρελάνε. Πάλι κι άλλο θα μας πούνε. Μία θα μας πούνε για το Champions League Αγγλία. Ένα μην μας πούνε, κλείσεις γραμμές. Δεν τις άνοιξα. Λοιπόν. Ξεκινάμε με την Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη στη Mazda Αμανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931, κύριε Τρέγια. Εδώ είναι και το πορκί το ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές, σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. Δύο μπέρκες με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ, ένα special burger και μια κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ, δύο special burger, ένα τσίκες και μια κοκακόλα μόνο με 5,90, ένα κλαμπ αλατικό, μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ, μενού δύο ατόμων, δύο μπέρκες, μια πατάτες, μια τζατζίκι, μια σαλάτα, μια πόλη, μια ομάδα, μια κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ. Μενού 4 ατόμων, 2 κλαμπ γύρω γίγα, σύ μια πατάτη, σύ μια σαλάτα πορκίτο και μια μεγάλη κοκακόλα 1,5 λίτρο.
Καραολή και Δημητρίου 52, διεύθυνση πρώτη δικητηρίου, delivery στο 2310-1020-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store ή το Google Play και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Τώρα βέβαια, επειδή είναι δύσκολο να συγκρατήσετε 6 μενού που σας είπα, καλά θα ήτανε να πάρετε τηλέφωνο και να παραγγείλετε ό,τι αγαπάτε εσείς. Έτσι, το νούμερο ή πλέον, να μπείτε έτσι στο ίντερνετ να δείτε τι προσφορές υπάρχουν. Υπάρχει το group. Ή καλύτερα, επειδή είστε εδώ στο κέντρο οι περισσότεροι, να πάτε μια βόλτα από Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου να τα δείτε από κοντά όλες τις προσφορές. Υπάρχει, Τάσο, και στο Facebook είπαμε το group του Πορκίτο, έτσι. Έτσι. Το λέγεται Πορκίτο και βλέπετε όλες και τις προσφορές και τα εδέσματα που λέω, Τάσο. Καλησπερίζουμε και το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη ΙΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Κάθε μέρα. Όχι μια φορά την εβδομάδα. Πηγαίνετε με το όχημά σας. Ανδρέα Παπανδρέου, 2.25 στη Νεάπολη, κοντά στο γεφυράκι των Μετεώρων. Γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Επίσης, μπορείτε με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά να αλλάζετε τα λάδια στο όχημά σας. Υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Και για σένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί έρχονται τα κρύα, φτάνουμε κοντά στις 15 Νοεμβρίου. Σημειώστε το τηλέφωνο και κάντε την παραγγελία σας για ποιοτικό και καθαρό καύσιμο στην καλύτερη τιμή που υπάρχει. 2310-611-256. Τηλεφωνείτε 2310-611-256. Έρχεται ο φίλος μας ο Ισαάκ με το βιτίο του και το ποιοτικό καύσιμο και σας γεμίζει τις δεξαμενές σας. Άλλωστε η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Λοιπόν, επειδή είναι ακριβώς 9.30, πάμε στο διάλειμμα να ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια. Να πω πρώτα εγώ να τελειώσω έτσι και γρήγορα για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ που θέλω να πω κάτι. Και μετά να αναλάβεις εσύ, γιατί βλέπω έχεις και κάποια πραγματάκια επιπλέον. Εντάξει τώρα, φίλε, έγινε θάματα και πράγματα. Ωραία. Δηλαδή έχουμε το μάτσε του ΠΑΟΚ με στον Όφη. Έχουμε το μάτσε του Άρη με την Τρίπολη. Έχουμε την επική ανατροπή του Παναθηναϊκού με την Κούλα. Έχουμε τον αποκλεισμό τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τον Προμηθέα. Έχουμε τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από κάποιον Διαγόρα Διόσκουρη. Αυτή η ομάδα, άλλες δύο ομάδες Α1 όμως έχει αποκλεισμό. Ποιος δεν φίλε τώρα. Άλλες δύο ομάδες έχει. Δηλαδή ο Διαγόρας απέκλεισε τον ΠΑΟΚ. Κάτι εντάξει, ο ΠΑΟΚ να πω είναι του θανατά αυτή τη στιγμή οικονομικά, έχει προβλήματα. Το μεγάλο Παναθηναϊκό Προμηθεύς. Δηλαδή, και βγήκε ένας λέει του παίκτη του Ολυμπιακού που ήταν, είναι. Και είναι, δεν ξέρω τι είναι, και είπε αφιερώνω την νίκη στον Ολυμπιακό. Θα το ψάξω λίγο το θέμα. Ναι, ο τέτοιο, ο Μπεσπυράκη, εκείνο είναι, πήγε στον Προμηθέα. Πώς δεν ξέρω, είναι δυνατόν να πει. Σπίτα στον Πανιόνι, γιατί είδα μια φωτογραφία. Είναι αυτή. Δηλαδή, ρε φίλε, γίνεται αυτό το πράγμα να παίζει τον Προμηθέα, να αποκλείσει τον Μανδικαλέ αφιερωμένη νίκη στον Ολυμπιακό. Έπρεπε να είναι παρελθόν χθε. Δηλαδή, όταν ο Βρίζα στην Τούμπα σήκωσε το τέτοιο με Άρης Περούτσια, ήταν ωραία, έτσι. Τι είχε ο Βρίζα από κάτω. Από κάτω μια φανέλα του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ είχε. Ναι, τι είχε, του Διαγόρα Ρόδου. Φίλε, εκεί ήταν ωραία. Εκεί είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ καλά έκανε ο Ζήσο Βρίζα. Γιατί? Γιατί ο Ζήσο Βρίζα έπεσε στην Ευρώπη. Δεν έπεσε στην Ελλάδα. Τι σχέση είχε αυτό. Πώς τη σχέση είχε αυτό. Τι ήταν δηλαδή. Πώς τη σχέση είχε. Έπεσε στην Περούτσια εκεί από κάτω το. Φίλε, στην Περούτσια έπεσε. Δεν έπεσε. Αν έπεσε στον Προμηθέα, δεν έπεσε στον Πανιόνιο. Και ο άλλο δήλωση έκανε. Δεν έβγαλε μπλούζα. Δήλωση έκανε. Μπορεί να είναι Ολυμπιακό. Τι είσαι, πού το ξέρει εσύ. Μπορεί να είναι Ολυμπιακό. Παίζει τον Προμηθέα. Πρέπει στον Προμηθέα. Ο άλλο στο τέτοιο έπαιζε. Στην Περούτσια έπαιζε. Ναι, σου λέω έπαιζε. Άλλο άλλο είναι το ένα, άλλο το άλλο. Συγχαρητήρια στον Ζήση Βρίζα. Για αυτό που έκανε. Για τα άλλα τώρα τα διοικητικά και τα. Που είσαι, βλέπει με πραγματικά τι περιπτώσει έτσι πεντακάθαρα και ίδιε περιπτώσει βλέπει αντικειμενικά. Η άποψή μου είναι. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Είναι η άποψη ενό οπαδού που η ομάδα του πήρε πρωτάθλημα, αίτητος, πήρε ντάμπλ. Γράψε ένα, Χρήστο. Έχει 4 τίτλους τα τελευταία 3-4, 5 δηλαδή. Τέλος πάντων, γράψε. Πάει για τον 7ο, 6ο, 7ο και φέτος. Το μήνο νούμερο 2. Και είσαι ένας οπαδός, ο οποίος η ομάδα σου έχει να πάρει 49 χρόνια. Ένα τίτλο, έχει 4 υποβασμούς. Ας κρίνει ο κόσμος, ρε παιδί μου, από τα λεγόμενά μας. 3 έχω. Τον καθένα μας. Δεν είμαι στο σύστημα. Τον καθένα μας. Πάμε. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σε λίγο τη θεματολογία. Πρώτα θα ακούσουμε λίγο τον Τάσο, κάτι σημαντικό έχει να σας πει. Εδώ κοντά μας, αρχή της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Είναι και το στέκι του Κωστή. Ψητοπολείο, σούβλες και σκάρες, τα πάντα όλα
στα Καρούνα. Μοναδικές γεύσεις, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, πανσέτα σούβλας, κότσι σούβλας και ό,τι άλλο λαχταριστό θελήσετε σε κρεατικό αλφα ποιότητας, υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου 113 στο Στέκι του Κωστή. Τηλεφωνήστε στο 2310 620 727 για να απολαύσετε τις μοναδικές γεύσεις από το Στέκι του Κωστή. Είπαμε 2310 620 727. Λοιπόν, είπαμε, έγιναν πράγματα και θάματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε την επική ανατροπή του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, ενώ η ΑΕΚ κέρδιζε με 0-2, χάνει και μια ευκαιρία εκεί με το δοκάρι που δεν έχει. Δεν είδα καθόλου του Παναθηναϊκού, να σου να μην λέω ψέματα. Δηλαδή είναι να γίνει 0-3, γεια σας. Και υπάρχει μια πάρα πολύ καλή αντίδραση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, ο οποίος κάνει το 1-2, κάνει το 2-2 και γυρίζει το μάτς σε 3-2. Πραγματικά ένα μεγάλο κάζο για τους φίλους της ΑΕΚ, για όλη την ΑΕΚ, η οποία περνάει μεγάλη κρίση και δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση του Τίγρη, του Λεμονογατούλη, του Τίγρη, να δούμε πώς θα αντιδράσει. Φήμες λένε ότι θα αποτελέσει παρελθόν ο Κωστένογλου. Να, Κυριακή, αν τους κερδίσουμε εμείς και μετά. Έτσι. Νομίζω ότι θα είναι την πιο άλλη Κυριακή. Γιατί την πιο άλλη τι είναι. Την πιο άλλη Κυριακή. Δεν υπάρχει, ναι, σωστά, δεν, ναι, υπάρχει αγωνιστική, εθνικές. Το ξενέρωμα το ξέχασα. Έτσι. Νομίζω θα είναι αρκετά δύσκολο το έργο του Άρη μετά την ήττα της ΑΕΚ μέσα. Ήταν και ένα αποτέλεσμα, για πάρω πάσα, δεν ξέρω αν τελείωσες. Ναι, ναι. Ήταν ένα αποτέλεσμα που ειδικά στο ημίχρονο που ήταν 0-2, συζητούσα και με ένα φίλο κιόλας εκείνη τη στιγμή. Λέω, εντάξει, πολύ καλό αποτέλεσμα για μας, για τον Άρη. Να μην βγει άσος τουλάχιστον. Λες και το είπαμε, μόνο που το είπα αυτό δεν έριχνα ένα δεκάρικο στον Άσο στο δεύτερο ημίχρονο από 0-2. Το έβαλα χι. Στο 0-2 λέω 2-2. Πόσο το δίνει το χι? 8 φράγκα. Ο Άσος. Ο Άσος είχε πάει μέχρι και 27. Καλά, αν το έβαζα εγώ ένα δεκάρικο 0-4. Κάποιος φίλος μου είπε και για κάτι για 80. Τώρα δεν ξέρω. Όχι, δεν μπορεί με 8 χι 80. Δεν ξέρω. Όχι. Στο 0-2. Το 1-2 σε ποιο λεπτό έγινε, θα σου πω εγώ που είμαι του στοιχείου. Στο 67. Θα πήγε μέχρι 30 να πήγε. Ναι. Στο 67 έγινε το 1-2. Ναι, στο 67, 65. 30-35 μέχρι εκεί. Είχετε περάσει και το μισό ημίχρονο δηλαδή, ναι, το δεύτερο βέβαια. Νομίζω, ναι. 35-40 μάξιμο, 80 δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν. Ποιος σου το είπε, ήταν ο λίγοντι ψευτάκος. Λοιπόν, προποτζής. Νόμιζα θα έλεγες κυνηγός ήταν. Προποτζής. Και τι, επειδή είναι προποτζής. Αυτός που έπαιξε διπλό τη Λάρισα και έπαιξε και διπλό και τον Πανιόνιο χθες. Τι λες ρε φίλε, μπράβο του. Έπαιξε διπλό τον Πανιόνιο. Θα έχει, να δεν ξέρω αν έχει πληροφορίες. Πληροφορίες θα έχει, δεν γίνεται. Ηρακλάκι είναι, να ξέρεις. Το δικό μου λες. Όχι. Καλά, όλοι προποτζήσει να κερδίζουν. Λίγο πιο πάνω. Α, λίγο πιο πάνω. Εντάξει, δεν θα πω άλλα. Ναι, εντάξει. Και πιο πάνω κι άλλον Ηρακλειδέα προποτζή. Ναι. Εγώ το μόνο. Άλλο δεν έχει από εκεί. Το μόνο Ηρακλειδέα που έβλεπα ήταν με 11 χρόνια. Ηρακλειδέα ήταν τον κύριο Ματζούρη και εδώ πέρα το χάσαμε. Γι' αυτό δεν έχω να δω πάλι. Δεν είναι προποτζή αυτό. Εντάξει, βλέπουμε και τον Στέφανο και τα παιδιά του Παρασκευή έτσι. Πλάκα κάνουν. Καλά που του βλέπουμε κι αυτού. Λοιπόν, και έλεγα ότι στο ημίχρονο ήταν ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό για τον Άρη. Όπως φυσικά εκπληκτικό αποτέλεσμα και το 0-3 με τη Λαμία που συμφέρει πάρα πολύ τον Άρη. Δηλαδή, αν είχαν ένα κιλό η Λάρισα, ας πούμε, μας είχε προσπεράσει ένα κιλό, τώρα έχει 500 γραμμάρια, λέω εγώ, με βάση το πρόγραμμα πάντα και με βάση και τις επόμενες αγωνιστικές και το γεγονός ότι θα παίξουμε και μέσα στη Λάρισα όπως και μέσα στον Όφη. Δηλαδή, Τάσο, τα επόμενα 6 μάτς του Άρη, άκου ποια είναι τα επόμενα 6 μάτς τώρα του Άρη. Γιατί είναι και δύσκολα μάτς και μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούν να κάνουν αλλαγές οι ομάδες μέχρι, επαναλαμβάνω, την 1η Ιανουαρίου. Άκου τα επόμενα 6 του Άρη. Θα σου πω τα δύο εντός, που είναι σχετικά εύκολα, αν και ο Άρης, επαναλαμβάνω, δεν έχει παιχνίδι εύκολο. Είναι με τη Λαμία που έκανε 0-3 σήμερα, λοιπόν, και με το Βόλο. Αυτά είναι τα δύο και άκου τα 4 εκτός. Δεν θα τα πω με τη σειρά, δεν έχει σχέση. ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ατρόμητο και Όφη. Αυτά τα τέσσερα. Δύσκολα μάτς. Φυσικά δύσκολα μάτς. Άρα ποια είναι με Λαμία και. Εντός Λαμία Βόλο. Λαμία Βόλο. Λαμία Βόλο. Και εκτός τα επόμενα τέσσερα είναι Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Όφη, Ατρόμητο. Εντάξει. Δύο νίκες, δύο χ, δύο ήττες. Οκτώ βαθμούς. Δύο νίκες, δύο χ, δύο ήττες. Δύο νίκες, δύο ισοπαλίες, δύο ήττες. Αν μου βάζει ένα ακόμη βαθμό, θα έλεγα. Κάπου εκεί το βλέπω. Αλλά εντάξει, μπορεί, εντάξει, τώρα και με τον Ατρόμητο και με τον Όφη μπορεί να τσιμπήσει κάτι παραπάνω, μπορεί να τσιμπήσει και λιγότερο. Η μία νίκη θα είναι έκπληξη. Ναι. Και για τον Άρη και για τον αντίπαλο του Άρη. Το καλό είναι ότι βρίσκει στην ΑΕΚ τώρα
όχι σε καλή κατάσταση. Πέρσι τέσσερα έφαγε εκεί. Τέσσερα έφαγε. Τρίτη αγωνιστική ήταν. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ φυσικά έχει πετάξει λευκή πετσέτα για το. Δεν νομίζω ότι δεν ενδιαφέρει καν πλέον το πρωτάθλημα. Τρίτη θα βγει. Δεν μπορεί να πάει πάνω, δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Δεν λέω θα κάτσει να χάσει φυσικά. Ειδικά με τέτοια σφαλιάρα που φάγε. Είχαμε και πέσιμο, δεν ξέρω αν το είπε. Είχαμε πέσιμο εξίδων, βέβαια. Πέσιμο είχαμε. Πήγανε στο πούλμαν. Πεσηματάκι, πεσηματάκι. Λάι. Ήταν εκεί που ήταν παρκαρισμένα τα αμάξια του. Ναι, πέσιμο είναι αυτό. Έγινε και εσωτερικό καυγά με τον Λιβάγια που χειροκρότησε ηρωνικά. Ναι, εντάξει. Τον μπάγκο τη ΑΕΚ σε μια προσπάθεια του συμπαίκτη του. Πώ τον τον άλλο με τον Μούση, τον επιθετικό. Ολιβέρα. Α, Ολιβέρα, αυτό από τη Ρώμα πήρε. Χειροκρότησε ο Πάγκος Σάκη και χειροκρότησε και ο. Ωραία. Ο Λιβάγια ειρωνικά γιατί δεν του έδωσε την μπάλα. Καλά, εντάξει. Στο 2-2. Όταν χάνει τώρα 0-2 και από αυτό τον Παναθηναϊκό σε αυτή την κατάσταση που είναι και χάνει το μάτς. Σίγουρα φταίει πρώτα εσύ. Το είπα και την προηγούμενη αγωνιστική στη σχολιά μου. Παναθηναϊκό είναι πάντα Παναθηναϊκό. Και είναι υπολογιστή. Μόνο με τον Άρη δεν ήταν Παναθηναϊκό για σένα, εντάξει. Με τον Άρη, εντάξει. Τον Άρη με έλεγε στο καφενείο τέτοιο του νεκρού. Ασέλγησε επιπτώματο μου λέγε. Ασέλγησε επιπτώματο. Ρε φίλε, μα όταν χάνει από τον Άρη που δεν είχε κερδίσει τη Λάρισα μέσα στην έδρα του και δεν είχε κερδίσει τον Όφη. Τη Λάρισα 6 πρέπει να τη ρίξει. Λάρισα τι έπρεπε να ρίξει. Κέρδισε την Λάρισα. Από 2-0 δεν έχασε 2-3. Ναι. Με τον Όφη ευερεσκεί. Ναι. Όταν λοιπόν το επόμενο μάτς μέσα στο Χαριλάου ενώ δεν έχει κερδίσει Όφη και Λάρισα, έχει χάσει μάλιστα τη Λάρισα. Ρίξει 4 στον Παναθηναϊκό. Τι θε να σου πω. Συνέχεια θα είμαι άτυχο και ανίκανο. Δεν γίνεται. Μία φορά δεν θα είμαι. Λοιπόν. Λέω ότι τα αποτελέσματα, ειδικά και με το σημερινό, βολεύουν πάρα πολύ την ομάδα. Μία ομάδα, για να πάω και να τα πω έτσι και γρήγορα για να πεις και εσύ τα δικά σου. Στο χθεσινό παιχνίδι, μία ομάδα που είδαμε ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλή, ως πολύ καλή μπορώ να πω. Ιδιαίτερα μέχρι το 30 ήταν πάρα πολύ καλή. Την αδική το σκορ. Βέβαια, μετά από το 30 υπάρχει μία φθήνουσα πορεία της απόδοσης. Άντε, μέχρι το πρώτο ημίχρονο όχι τόσο πολύ, αλλά στο δεύτερο πραγματικά. Όπως έγραψα και στο ρε παιδιά, δηλαδή Δευτέρα είναι, να πούμε δύο λέξεις εσύ. Να πούμε δύο λέξεις, το Θεό δηλαδή. Λοιπόν, θα περιμένεις λίγο φίλε μου. Τουλάχιστον να πω μόνο για τέτοιο, μόνο για το ποδόσφαιρο και μετά για τον μπάσκετ το βρούμε και τον καιρό. Λοιπόν, στο δεύτερο πραγματικά δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν είδες καθόλου εσύ. Είδες. Τον Άρη, τον είδες καθόλου. Λίγο. Δεν υπήρχε Άρη στο γήπεδο. Και προσοχή, δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι, δηλαδή... Μετά το 2-0 τσατίστηκα και το άλλαξα. Ναι, το κατάλαβα, καταλαβαίνω. Άρα δεν είναι το δεύτερο ημίχρονο. Και προσοχή, δεν είναι η πρώτη φορά. Άμα βάλουμε μία-μία τις αγωνιστικές, ο Άρης από τα 10 παιχνίδια, πάνω από τα μισά, χάνει ένα ημίχρονο. Σβήνει. Δεν μπορώ τώρα εγώ να το. Ούτε γυμναστή είμαι, ούτε προπονητή είμαι, ούτε τι γίνεται μέσα από ποδητήρια ξέρω. Βλέπω ότι τουλάχιστον στα μισά και ματ, από τα 10 ματ, τα 7. Ο Άρης το ένα ημίχρονο δεν υπάρχει στο γήπεδο. Μία εξήγηση πρέπει να υπάρχει για αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό, τι έσβησε το. Σβήσαν τα φώτα να. Και ευτυχώς ήταν απογευματάκι, ήταν μεσημεράκι μάλλον. Σβήσαν τα φώτα. Να σε κάνει μονότερμα ο. Ποιο παίζαμε κιόλα. Τρίπολη. Η Τρίπολη, να σε κάνει γιογιό. Όχι βέβαια χάνοντας τρελές ευκαιρίες, αλλά η κατοχή της μπάλας να είναι στα 20 πρώτα λεπτά, 80-20. Η Τρίπολη. Και να τελειώνει το μάτς και να πανηγυρίζουμε σαν τρελή που κερδίσαμε την Τρίπολη. Δηλαδή το είδα και ζαλίστηκα. Εντάξει, ναι, με 10, ναι, με αυτό. Εντάξει, ναι, ο διαιτητής έπρεπε να παίζουμε 9 αυτή, ναι, εντάξει. Αλλά να πανηγυρίζω που κέρδισα την Τρίπολη. Να φτάνω στο σημείο και να είναι και ψιλοδικαιολογημένοι πανηγυρισμοί. Γιατί στο δεύτερο ημίχρονο παίζανε 11 με 0 και δεν μπορούσαν απλά να μας βάλουν γκολ. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Στα μισά μας να μην υπάρχουμε ένα ημίχρονο, είτε το πρώτο είτε το δεύτερο. Με τον Όφη, παραδείγματος χάρη, στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχαμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μία εξήγηση θα μας δώσει κανείς. Ρωτάει κανείς, δηλαδή σε συνεντεύξεις τύπου. Αυτά πρέπει να ρωτάνε. Γιατί με ένα ημίχρονο χάθηκε. Τι είναι αυτό. Έλλειψη φυσικής κατάστασης. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Γιατί βλέπουμε και τον προπονητή. Για προτιμούσες 5-4 να κερδίζεις. Καλά. Εντάξει, το θεωρώ ότι δεν το άκουσα αυτό. 5-4 προτιμάς παρά 1-0. Εντάξει. Για τον προπονητή να πω ότι είναι λίγο νωρίς να τον κρίνουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι δική του ομάδα, ούτε οι παίκτες. Αλλά το σχόλιο μου θα είναι το ίδιο, τουλάχιστον ό,τι βλέπουμε κάθε φορά τη στιγμή που γίνεται σχολιάζουμε. Τίποτα διαφορετικό δεν παρουσιάζει η ομάδα από ό,τι παρουσιάζει είτε με τον Τερζή είτε με τον Παντελίδη. Μπορώ να πω και 1% κάτω μπορεί να είναι, 1% παραπάνω δεν είναι. Εκτός αν βλέπω λάθος. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Έκανε. Ντράπηκε μετά από αυτό που είπα προφανώς.
Εντάξει, παιδιά, θα ανοίξουμε τις γραμμές. Ναι, παιδιά, στη Δευτέρα είναι να πούμε δύο πραγματάκια. Επειδή υπάρχουν και καινούργια ακροατές στην εκπομπή Ράδιο Μαρμάρα, να πούμε ότι τη Δευτέρα του συνηθίζουμε 9 με 10, κάνουμε σχόλιο της αγωνιστικής, σχόλιο για το μάτς του ΠΑΟΚ, σχόλιο για το μάτς του Άρη. Έτσι. Μετά τις 10. Και 10 και 10 συνέχεια. 10 και κάτι, ανοίγουμε γραμμούλες. Μπορείτε όλοι οι φίλοι μέχρι τις 11 να τηλεφωνείτε. Και αύριο μέρα είναι. Στο 2310. 287 και 38. 6945, 287 και 38. Να τα λέμε. Θα τα πω γρήγορα, όσο μπορώ πιο γρήγορα. Και αν θέλετε, είστε τόσο βιαστικοί τέλος πάντων και θέλετε κάποιο θέμα να το αναπτύξουμε, να το σχολιάσουμε. Μάρτε, εντάξει, εκείνη στην εφημερίδα. FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, αποστολή στο 54526. Μέχρι τις 10 μπορούμε να διαβάζουμε και τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, συνεχίζω. Πάλι έχουμε φίλο, να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. 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 Τι κάνει καλύτερη παρέα? Καλά, δεν ακούς εσύ τι λέμε τώρα τόση ώρα? Όχι ρε, στο τηλέφωνο είμαι. Εντάξει, πες ένα αυτό που θες να πεις, εντάξει, δεν πειράζει. Γιώργο, καλή εβδομάδα. Έλα, αδελφέ. Καλή εβδομάδα. Έλα. Εσύ είσαι και παλιός ακροατής, ξέρεις ότι μετά τις 10... Τέλος πάντων, πάμε. Ναι, όχι, 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 συγγνώμη. Εντάξει, μην λες συγγνώμη ρε, τι συγγνώμη, τι παπάδες είμαστε. Όλα καλά. Πάμε. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο στον αγαπητό φίλο τον Ζάχο. Γεια σας, ακούσω. Την Παρασκευή δεν ήσουν έλειπες, είχες ειδικές αποστολές. Είχανε. Ελπίζω να πέρασε καλά. Καλά πέρασα, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Μπράβο, την ευχή μου. Την να ευχή είσαι μου, καλά, σε ευχαριστώ. Εγώ έψαξα στο ΒΑΡ να δω ένα σκόρα, ρε, αλλά δεν ήταν ξεκάθαρη η εικόνα. Αφισβητούμενη η φάση. Ήταν έξυπνο, έξυπνο αυτό που είπε. Ένα σχόλιο μονάχα και πείτε του γουστάρετε, παιδιά, και χίλια συγγνώμη παρέλα. Έλα ρε, πάλι χίλια συγγνώμη και 800. Έλα, σιγά, τι συγγνώμη ζητάς. Μου είπε ο Δημητράκης σήμερα, πριν από λίγο μήνες. Ναι, τι είπε. Χαιρετισμούς. Να, καλά, και από εμάς, και από εμάς. Τον είδαμε τους Φιλιππινέζους που έψινε πάνω στο καράβι, κοκορέτσια. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, μου λέει, πες στο φίλο μου το Ζάχο, λέει, και τα λοιπά, λέει. Επειδή διάβαζε στο ίντερνετ, λέει, έβγαλε κάποιους Χρύσανθος, λέει, τα λοιπά. Λέω, ναι, Αριανός είναι, του λέω. Μου λέει, έβγαλε ένα τύχερο ότι, λέει, η μισή πόλη, λέει, είναι Αριανή. Ναι. Το σχόλιο του Ζάχου θέλω. Έχει δίκιο. Τι σχόλιο θέλεις? Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είπαμε, πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης είναι παραπάνω από μισή κίτρινη. Είπες ότι είναι ασπρόμαυρη. Είναι και στα... Παρεδές, ήταν πρόσφατες οι εκλογές που ανέδειξαν Παοξή δήμαρχο. Παοξή δήμαρχο δεν ξέρω. Ένα είχατε να λέτε ότι και στο κέντρο της πόλης είναι Αριανή και πάντα βγάζουμε Αριανό. Πάει και αυτό. Παοξές ο δήμαρχος. Αυτό που υποστήριζε η ομάδα σου και το Μακεδονία Παλάς δεν μπήκε στη Διάδα καν. Στη Διάδα δεν μπήκε. Ποιος είναι, τι ομάδα είναι ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης? Επειδή είναι ΠΑΟΚ της. Τι ομάδα είναι, να μας πεις, ντρέπεσαι? Τι, ΠΑΟΚ. Άντε, γεια σας. Γεια σας, πώς είστε πιο πολύ? Απάντησες εσύ, απάντησες. Άρα τι έγινε, άρα 40 χρόνια ήταν που είναι κίτρινη ήταν τέτοιο και τώρα έγινε ασπρόμαυρη. Α, τώρα το γυρνάτε τώρα. 30 χρόνια που ήταν κίτρινη η δήμαρχη ήταν ΠΑΟΚ κι αυτή. Βέβαια. Όχι. Εφόσον με τη λογική. Έχω αιτιολογία. Απ' τι αιτιολογία? Έχω αιτιολογία. Για πες να. Και είναι λογικό. Και να είμαι πίσω. Όταν σε αυτά τα χρόνια μέσα έχεις 4 υποβιβασμούς, έχεις πάει με τα τρακτεράκια σου σε άλλες κατηγορίες και έπαιζες με τα Βυζάντια κοκκινοκόμματος, με τους φιλότες και με την Αρναία. Και δεν έχεις πάρει τίτλο, πώς θα κρατήσεις τον κόσμο σου? Είναι λογικό. Εντάξει, ενώ εγώ από την αντιπέρα όχθη άρχισα να διαπρέπω, άρχισα να παίρνω πρωταθλήματα, να παίρνω ντάμπλ, να παίρνω κύπελα κτλ. Λογικό δεν είναι? Όλοι πάω και όλοι. Και είναι, φίλε, εγώ δεν σου λέω ότι είναι όλοι πάω. Αλλά το μίνιμουμ, το μίνιμουμ μέσα στη Βόρεια Ελλάδα, εγώ θα σου πω και στη Θεσσαλονίκη, το 65-70% είναι πάω. Πάλι καλά. Ένα 12-13 να είναι Άρης και τα υπόλοιπα βάλετε εσείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε, δεν θέλετε? 2%. Λοιπόν, να συνεχίσω. Κάτσε. Όχι, δεν δύο δεν είσαι. Ωραία. Όχι. Λοιπόν. Ένα λέω, 12 με 15 είσαι. Λέω, βαριά, βαριά. Λέω. Εντάξει, όσο θέλει είμαι. Λέω. Ναι, λες. Κάτσε λίγο να χαμηλώσω λίγο. Α, γινότανε, λέω. Ξεκίνησα με το ποδόσφαιρο και είπα αυτά που ήθελα να πω. Μπράβο. Επαναλαμβάνω, ήταν πολύ ωραίο το σημερινό αποτέλεσμα. Απλά τα 6 επόμενα παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ιδιαίτερα όταν πρέπει, είσαι πίσω, έχεις χάσει βαθμούς που έπρεπε να έχεις πάρει και πρέπει να τους αναπληρώσεις. Πάμε λίγο στο μπάσκετ, ένα σχολιάκι θέλω να κάνω και να κλείσω, να περάσεις εσύ να πεις. Βλέπω ότι έβγαλε ανακοίνωση ο Ερασιτέχνης ότι μέσα σε λιγότερο από 3 μέρες μόνο από τον Ερασιτέχνη μαζεύτηκαν, λέει, 12.000 ευρώ. Πάλι ο κόσμος, δηλαδή, βγάζει το φίδι από την τρύπα. Παρόλα αυτά δεν βλέπω κινήσεις. Ο Άρης πιστεύω ότι παίζει με το χρόνο αυτή τη στιγμή. Παίζει με το χρόνο, πρέπει να κάνει, άμα το ξεχάσαμε εκεί στην ΚΑΕ,
Έχει μία νίκη ο Άρης, έτσι, σε 6 παιχνίδια. Όλες οι από πάνω, υπάρχουν άλλες 2 ομάδες με μία νίκη και από πάνω όλες οι άλλες έχουν 2. Έρχονται παιχνίδια που πρέπει να τα κερδίσει ο Άρης. Έτσι, άμα μείνει ομάδα, δεν κερδίζει. Καλά όλα αυτά του Ερασιτέχνη. Καλά η συνέντευξη του κυρίου Αρβανίτη, που επαναλαμβάνω φώτισε ένα πολύ δύσκολο για μένα τουλάχιστον θέμα των οικονομικών στοιχείων της ΚΑΕ, τα οποία από ό,τι φαίνεται στην ουσία δόθηκαν, αλλά είναι σαν να μην δόθηκαν. Περιμένω από τον κύριο Αρβανίτη να μας διαφωτίσει, να πάρει, γιατί είπε ότι θα πάρει τα οικονομικά στοιχεία και να μας διαφωτίσει αν αυτός ο άνθρωπος που ηγείται αυτή τη στιγμή και έχει το 90% των μετοχών του Άρη έχει κάνει αυτά που λέει και έχει βάλει τα λεφτά που λέει. Αν δεν είναι έτσι, δεν ξέρω πραγματικά τι πρέπει να γίνει, ούτως ώστε να πεπλακεί αυτός ο άνθρωπος με νόμιμο πάντα τρόπο από την ΚΑΕ Άρης. Γιατί μας βλέπω Φούντογλου, μας βλέπω Α2. Αυτό λέω εγώ. Κύριε Αρβανίτη, και σαν πρώην πρόεδρος της ΚΑΕ, έχεις μεγαλύτερη ευθύνη πλέον να μας διαφωτίσεις σε αυτό το θέμα. Για μένα είναι σημαντικότατο. Σημαντικότατο θέμα είναι. Αυτά, Τάσο. Ναι. Και sorry για την τέτοια. Κοίταξε τώρα, έχει 4 λεπτά. Έχω πάρα πολλά να πω για αυτό το match. Για ποιο match? Για το Πάο Κόφι. Ναι. Δεν προλαβαίνω ούτε τον πρόλογο να κάνω σε 4 λεπτά. Νομίζω ότι καλά είναι να διαβάσουμε λίγο τα αποτελέσματα, να δώσουμε λίγο βαθμολογία. Να κάνουμε και το διάλειμμα. Να κάνουμε κατευθείαν το break των 10. Αυτό και ναι, okay. Θα επανέλθουμε. Ένα okay. 5 λεπτάκι, 7 λεπτάκι θα μου δώσετε. Εντάξει. Με το που θα επανέλθουμε. Γιατί έχω πολλά πράγματα. Έχω να πω για τις δηλώσεις του Μπαρμπαχατζιαβάτη. Το επίτιμο. Έχω να πω για το μάτς του ΠΑΟΚ. 7 λεπτά είπα εγώ, πάρω 8 εσύ. Δεν θα σας φάω το χρόνο από τα τηλέφωνά σας. Πάμε. Έτσι, όμορφα, πάμε, ωραία. Κάνεις χρόνο. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Να πάμε λίγο στην στα αποτελέσματα και στη βαθμολογία. Λοιπόν, Βόλος Πανετολικός 3-2 το Σάββατο. Όφι ΠΑΟΚ 0-1. Εντελώς πλασματικό το σκορ. Κυριακή, Άρης Τρίπολη 2-1. Ξάνθη Πανιώνιος 1-2. Μία από τις δύο εκπλήξεις της αγωνιστικής. Ολυμπιακός Ατρόμητος 2-0 με χίλια ζόρια. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 3-2. Επική ανατροπή του Παναθηναϊκού. Δικαιότατο όμως το αποτέλεσμα. Λάρισα Λαμία 0-3. Πριν από λίγο, η άλλη έκπληξη μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε της Super League. Στη βαθμολογία, πρώτος Ολυμπιακός με 26, δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 24, τρίτη η ΑΕΚ με 17, τέταρτος ο Όφι με 16, πέμπτη η Ξάνθη με 16, έκτη έμεινε η Λάρισα που είχε τη μεγάλη ευκαιρία να περάσει την ΑΕΚ και να ήταν μόνη της τρίτη, αλλά δεν κέρδισε την Λαμία με 15, 7ος ο Άρης με 15, 8ος ο Παναθηναϊκός με 12, 9ος ο Βόλος με 12 μετά την νίκη του, 10ος ο Ατρόμητος με 11, 11η η Τρίπολη με 10, 12η η Λαμία, όχι η Λαμία έχει ανέβει παιδιά, έχει πάει στην 11η θέση μαζί με την Τρίπολη, έχει πάει στους 10, 13ος ο Πανετολικός με 3 βαθμούς και 14ος ο Πανιώνιος με συν 2. Μπήκε επιτέλους στους συν βαθμούς ο Πανετολικός. Επόμενη αγωνιστική, η οποία θα γίνει μετά από 2 εβδομάδες, να πούμε. Ξενέρα. Πανιώνιος Ολυμπιακός. Πανιώνιος έχει ένα σερί 2 αγώνων που έχει με τον Άρη Χ και νίκη με την Ξάνθη. Άσο θα βγει αυτό. Εντάξει, άσο δεν βγαίνει με τίποτα. Γιατί νομίζω ότι πλέον ο Πανιώνιος είναι σε πολύ κοντινό σημείο με τον Πειραιά. Ούτως ή άλλως η Νέα Σμύρνη με τον Πειραιά δεν έχει και μεγάλη απόσταση. Πας Λαμία με ΑΟ Ξάνθη. Αυτό είναι Λαμία Ξάνθη. Αυτό είναι πολύ ωραίο μάτς. Όντως. Πάρα πολύ ωραίο μάτς και για στοιχηματισμό. Ατρόμητος Όφι. Ματσάρα και αυτό. Και αυτό καλό μάτς. Τρίπολη Βόλος. Μα και άμος θα γίνει. Άσος. Δεν υπάρχει άμος. ΠΑΟ Κλάρισα. Δύσκολη αποστολή της Λάρισας μέσα στην Τούμπα. Εντάξει, θυμίζω τον πρωταθλητή παίζει. Νταμπλόχο τον αίτητο. Γράψε 2 Χρήστο. Έτσι. 45 μάτσα αίτητο. Τι να κάνουμε τώρα. Και θα σου πω και πόσα ρεκόρ έχει. Γι' αυτό σου λέω. Έχει καταρρύψει και άλλα ρεκόρ μετά το χθεσινό μάτσα. Και Πανετολικός Παναθηναϊκός. Πανετολικός Παναθηναϊκός. Ασάρα. Δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός εκεί, παιδιά. Σα το λέω τώρα. Εντάξει.
Αυτή είναι και η 11η αγωνιστική, η οποία θα γίνει 23 και 24 Νοεμβρίου. Να πούμε. Πάει και αυτός ο μήνας δηλαδή. Κάτσε, λοιπόν, είναι 2 εβδομάδες ακόμα. 11 έχουμε σήμερα. Είναι 2 εβδομάδες, δεν περάσανε 40 χρόνια. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα σχολιάσει τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές στο 23-10-287 και 3-8. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Έλα, κατεβάζω έτσι. Έλα, πάμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Τι έγινε. Ξεκίνα. Καλησπέρα εκ νέου. Να πούμε στους φίλους που συντονίστηκαν τώρα στους 107 και 4 στον FM, στο Λίμπερο, Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγια στα μικρόφωνα, συντροφιά Παραίτησα μέχρι και τις 11. Θα σχολιάσουμε λίγο το μάτσο του ΠΑΟΚ. Θα πούμε 5-10 πραγματάκια και μετά θα ανοίξουμε γραμμές. Όσο θα μιλάω, όσο θα μιλάμε και θα σχολιάζουμε λίγο με τον Ζάχο, δεν θα πάρουμε γραμμές. Εντάξει, θα κάνετε 5 λεπτά και 7 εκεί. 5-10 λεπτά, έλα, ξέρω εγώ πόσο θα κάνουμε. Ξεκίνα, μην χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, ένας εκπληκτικός ΠΑΟΚ από τα καλύτερα παιχνίδια που έκανε στη φετινή σεζόν. Νομίζω ότι το σκορ είναι πάρα πολύ φτωχό, είναι εντελώς πλασματικό. Το 1-0 είναι πάρα πολύ φτωχό για τις τελικές που έκανε ο ΠΑΟΚ. Αναφέρω τις τελικές γιατί οι τελικές, κυρίως προς την εστία, οι τελικές προς την εστία, θα σου πω στην συνέχεια. Το ίδιο στο μάτς. Όχι, όχι, μόνο κάποιες φάσεις. Ναι. Τελικές, ο Όφι δεν έχει κάνει, δεν έχουν κάνει η κριτική αχ. Ναι. Για φάση. Ωραία, θα πω μετά ένα σχόλιο γι' αυτό. Από την αντιπέρα πλευρά. Όταν τελειώσει. Από την αντιπέρα πλευρά. Υπάρχουν 6 κλασικές περιπτώσεις, 2 του Μπίσεσβαρ. Ναι, είδα τις φάσεις, τα highlight τα είδα. Το μάτι δεν είδα όλα. 2 του Μπίσεσβαρ, 2 του Λιμιού και 2 φάσεις του Ελ Καντουρί, που δηλαδή κατά 60% με 70% είναι γκολ. Δηλαδή το 1-0 είναι πάρα πολύ άδικο αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ. Και μια μπουνιά είδα του Φιτζή εκείνου. Ναι, θα τα πούμε όλα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που μετράει είναι ότι ο ΠΑΟΚ πέρασε μέσα από μια δύσκολη έδρα που λίγοι θα περάσουν. Πέρασε μια ομάδα η οποία παραδοσιακά σχεδόν σε όλα τις τα μάτς κάνει 5 καθαρές τελικές, 5 καθαρές φάσεις για γκολ. Περίεργο, δεν έκανε αυτό. 5, ναι, φυσικά δεν έκανε γιατί υπήρχε ρεσιτάλ προπονητικής από το Φερέιρα, ο οποίος διάβασε πάρα πολύ καλά το μάτς. Ωραία. Όπως ήταν ντεφορμέ με τον Παναθηναϊκό και τον κοίμησε ο Παναθηναϊκός του Δόνη. Για ένα ολόκληρο ημίχρονο, έτσι σε αυτό το μάτσο βγάζω το καπέλο, πραγματικά μπλόκαρε όλα τα επιθετικά ατού του Όφη. Ο Όφη, να καταλάβετε, δεν έκανε καθαρή φάση για γκολ. Ενώ κάνει παραδοσιακά 5 καθαρές φάσεις για γκολ. Ήτανε για σεμινάριο η αμυντική τακτική του ΠΑΟΚ και στη μεσαία γραμμή πήγε πάρα πολύ καλά με ένα εκπληκτικό πάλι Μίσιτς, ο οποίος είναι αναμφισβήτητα ο MVP του αγώνα. Έβγαλε πάλι μπαλιές, μου θυμίζει, δηλαδή είχα να δω τέτοιες μπαλιές, τέτοιες ασίστ, τέτοιες κάθετες, τέτοιες έξυπνες μπαλιές από τότε που έπαιζε ο Πάμπλο Γκαρσία στον ΠΑΟΚ. Πραγματικά δημιούργησε. Ο Γκαρσία, συγγνώμη λίγο. Ο Γκαρσία είχε δηλαδή την παλιά τρύπα. Διαβήτης ήταν. Όχι, όχι. Όχι και παλιά, παλιά τρύπα είχε. Ο Γκαρσία είχε παλιά τρύπα. Βέβαια. Okay, βέβαια. Παλιά τρύπα. Ναι, ρε φίλε, πλάκα μου κάνει. Ποιο είχε. Ποιο είχε, ο Χαβίτο είχε, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Ή ο Νέτο, ο Κατσουλίνο. Τύχε. Ο άνθρωπος έπαιξε Real Madrid, δεν φίλε. Αμυντικό χάφι. Δεν έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτη. Καλά. Ναι. Αμυντικό χάφι. Είχε παλιά τρύπα ο Γκαρσία. Ναι. Στον Πάκο δεν έπαιζε αμυντικό χάφι. Τι είπε, δεκάρι. Λίγο πιο μπροστά. Τέλος πάντων, προχώρα. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ρωτάω. Τέλος πάντων, ένας εκπληκτικός λοιπόν Μίσιτς, ο οποίος πάλι κράτησε μπάλα. Μοίρασε σωστά. Έβγαλε assist. Έβγαλε μπαλιές διαβήτη. Σκόραρε με ένα εκπληκτικό σουτ. Ένα ρουκετόνι πραγματικά που μπόρεσε και κατάφερε και νίκησε τον ανίκητο τότε Σωτηρίου. Ένα Σωτηρίου, τερματοφύλακας του Όφη, ο οποίος πραγματικά ήταν από τους καλύτερους, ο καλύτερος παίκτης του Όφη. Αποσόβησε τουλάχιστον 4 τέρματα. 4 τέρματα. Πολύ φτυχό λοιπόν για να το κλείνουμε το θέμα το 1-0. 3 πόντους στο σακούλι του ΠΑΟΚ, έπιασε προσωρινά την κορυφή. Ήρθε όμως η νίκη του Ολυμπιακού και ξανανέβηκε ο Ολυμπιακός στην κορυφή του αθλητικού πίνακα. Λοιπόν, ο Όφη έπαιξε για την πάρτη του. Έπαιξε πραγματικά πολύ ανοιχτό ποδόσφαιρο. Τη θαυμάζω αυτήν την ομάδα. Μ' αρέσουν τέτοιες ομάδες οι οποίες δεν βάζουν μία εντεκάδα πίσω, ένα πούλμα πίσω στην εστία για να πάρουν το χ. Έπαιξε καθαρά, έπαιξε επιθετικά. Δεν μπόρεσε όμως όπως τα άλλα μάτς να δημιουργήσει, γιατί επαναλαμβάνω ήταν πάρα πολύ διαβασμένη η ομάδα του ΠΑΟΚ. Βρήκε απέναντί του ένα πολύ καλό ΠΑΟΚ, ο οποίος έβγαλε ενέργεια,
από το πρώτο λεπτό. Έβγαλε διάθεση, έδειξε διάθεση και όρεξη και πάθος για να κατακτήσει την νίκη και το τρίποντο και τα κατάφερε. Θα σταθώ λίγο στον κύριο Τζίλο, γιατί αγωνιστικά νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το είδατε το μάτς, όσοι ακούτε οι περισσότεροι, αλλά σας περιέγραψα και με λίγα λόγια την εικόνα του αγώνα. Ένα μάτς που έπρεπε να λήξει 0-4-0-5. Λοιπόν, ο κύριο Τζίλο δεν δίνει μια κόκκινη ολοκάθαρη στον παίκτη του Όφη, ο οποίο γρονθοκοπεί εμψυχρό στο στομάχι τον Σφιντέρσκι. Σε μια μέσα στην περιοχή εκτός φάσης έχει γίνει αυτό το χτύπημα. Πάει παρόλα αυτά στο ΒΑΡ, τον καλούν οι βαρίστες, πάει ο κύριος Τζίλος και δεν ξέρω το λόγο. Είναι εψυχρό χτύπημα, εψυχρό όπως έκανε ο Γκαρσία στον Ντιόγκο μέσα στο Καραϊσκάκι. Περίπου τέτοιο μπουκέτο είναι. Στο στομάχι, παρόμοιο δηλαδή, όχι με την ίδια δύναμη, αλλά είναι χτύπημα. Εσκεμμένο χτύπημα σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Δεν τον τιμωρεί με κόκκινη κάρτα, του δίνει μόνο κίτρινη κάρτα. Βέβαια, στο αντιπέρα όχθη. Οι γνωστοί καραγκιόζοπαίχτες, οι γνωστοί χατζιαβάτιδες άρχισαν να σκούζουν πάλι, άρχισαν να κάνουν δηλώσεις, άρχισαν να φωνάζουν, να τσιρίζουν ότι υπάρχει ένα πέναλτι στην περίπτωση του Μάνου. Ο Μάνος, ο οποίος είναι δανεικός, να πούμε, από τον Ολυμπιακό στον Όφη και προσπαθεί να εκβιάσει στα τελευταία λεπτά ένα πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Το πόδι του Μάνου πάει επάνω στο πόδι του Εσίντη και δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πέναλτι. Εγώ πρώτος θα το έλεγα, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Ας προχωρήσουμε. Νομίζω ότι είναι μια δίκαιη νίκη του ΠΑΟΚ. 45 έγραψε το κοντέρ. Οδός αίτη του 45. Εκεί βρίσκεται η ομάδα του ΠΑΟΚ. Τι θες? Όχι, τίποτα. Λέω άμα τελείωσε μικρό σχόλιο. Εγώ σου είπα, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι και είναι κόκκινη. Okay. Δεν χρειάζεται. Okay. Βέβαια, ο Κάκος στην προηγούμενη εβδομάδα με τον Ουάρντα είπε ότι επειδή λέει, τον βάρεσε μπουνιά στο. Όχι, ψέματα, ο κύριος Βαρούχας. Επειδή τον βάρεσε μπουνιά στο πόδι, δεν είναι κόκκινη. Πραγματικά αυτά από πού τα διαβάζουν. Ξέρω, ναι, είπε, λέει, επειδή είναι στο πόδι και όχι δυνατή. Το είπε και ο Δόνης, ο τέτοιο. Ναι. Γιατί δεν είναι κόκκινη, λέει. Ήταν με τον Παναθηναϊκό το μάτς. Δηλαδή αυτό πραγματικά, αν υπάρχει τέτοιο. Εγώ δεν λέω, αν υπάρχει τέτοιο νόμο, πραγματικά εγώ λέω δεν υπάρχει, χωρίς να ξέρω. Λοιπόν. Το βάρεσε, λέει, στο πόδι, αλλά ήταν, δεν ήταν. Sorry. Προχώρα. Ο ΠΑΟΚ πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Ναι. Το παιχνίδι με τον Όφη ήταν το 30 στη σειρά εκτός έδρας μάτς που ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει γκολ. Δηλαδή σε 30 μάτς συνεχόμενα. Πετυχαίνει γκολ. Και είναι η μόνη ομάδα μετά το 30 συνεχόμενο μάτς που τα έχει καταφέρει στον ελληνικό χώρο. Για 30 μάτς. Υπάρχει ο Παναθηναϊκός με 29 αγώνες που το είχε καταφέρει να σκοράρει σε εκτός έδρας μάτς 29 φορές από το Μάρτιο του 1963 έως και το Φεβρουάριο του 1965. 29 αγώνες έχει το ρεκόρ και ο Ολυμπιακός από τον Νοέμβριο του 2000 μέχρι τον Νοέμβριο του 2002 και 19 αγώνες είχε η ΑΕΚ από τον Μάρτιο του 2004 έως τον Απρίλιο του 2005. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν από τον Νοέμβριο του 2017, αν θυμάστε ήταν 5 Νοεμβρίου του 2017, που ο ΠΑΟΚ είχε χάσει στο Σπύρο Λούις με 1-0 από την ΑΕΚ. Έως και σήμερα σε 30 συνεχόμενα μάτς εκτός έδρας σκοράρει και είναι ένα ρεκόρ ακόμα το οποίο κατέχει πλέον ο ΠΑΟΚ από το Σάββατο και μετά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν... Ένα σχολιάκι έχω. Πριν περάσει. Πάντως, εγώ δεν ξέρω αν ήταν φιλικό ή εχθρικό. Πάντως, στο Άρης Ολυμπιακός, στο δεύτερο ημίχρονο, που όντως ο Άρης έκανε μισή ευκαιρία και ένα σου του... πώς το λένε, του Ντιγκινή, που ήταν πάνω στο... που ήρθε στο, ναι, στα χέρια του τερματοφυλάκα. Όντως, ο Άρης δεν έκανε ευκαιρία, έκανε αυτή τη μισή, ούτε καν μισή ευκαιρία, αλλά μία προσυναισθία. Μου είπες ότι περίεργο ο Άρης που δεν έκανε. Τον Όφη, βέβαια, που ήταν πρώτος στις τελικές, εσύ το είπες, δεν το είπα εγώ, και ναι, έτσι στατιστικό, ήταν πρώτος στις τελικές πριν από αυτό το μάτς, ήταν πρώτος στις τελικές από όλες τις ομάδες, και από ΠΑΟ και Ολυμπιακό. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν πήρα στη σέντρα. Περίεργο είναι. Περίεργο. Δηλαδή, το ένα είναι είμαστε φιλικά προσκύμενοι εμείς με τον Ολυμπιακό, στην ίδια περίπτωση μου είπες. Μαεστρικό στήσιμο του τέτοιου. Προφανώς ο Μάρτινς δεν έστησε καλά την ομάδα στο Χαριλάου, ή ο Άρης είναι η Μπαρτσελώνα. Δηλαδή στο ένα με το ίδιο είναι, είμαστε ματιασμένοι, ενώ ο Όφη δεν είναι ματιασμένος, ήταν ηρωικό και έξυπνο. Πολύ σωστό αυτό που λες. Έτσι. Για να είμαστε σωστοί. Θα το απαντήσω όμως και εγώ. Βέβαια, να μου απαντήσει. Με αυτό το ίδιο νόμισμα. Mm-hmm. Τον Ολυμπιακό το φιλοδόρεση, τον Παναθηναϊκό το φιλοδόρεση με 4 γκολ για πλάκα. Ναι, και. Για πλάκα. Παναθηναϊκός έχει το ίδιο. Για πλάκα. Την ίδια ξέμε τον Ολυμπιακό παιχτική. Ναι, γιατί ο Όφη δηλαδή.
Ο Όφη δηλαδή που κάνει 5 καθαρές φάσεις, ναι, σε κάθε μάτς. Μία να κάνει. Το αποκλείς δηλαδή ο ΠΑΟΚ να έπιασε καλή αγωνιστική απόδοση αμυντικά. Γιατί έχει και το πιο ακριβό ρόστερ. Όχι. Αλλά και το ίδιο. Στη Super League. Πιο ακριβό ρόστερ από τον Ολυμπιακό δεν έχει. Το ίδιο. Το ίδιο. Το ίδιο. Το ίδιο. Ωραία. Μα εγώ δεν έλα αντιλέγω. Και εσύ αποκλείς το ρόστερ του Ολυμπιακού που είναι το ίδιο ακριβό με του ΠΑΟΚ να μας μπλόκαρε δηλαδή στο Χαριλάου. Γιατί το αποκλείσω στο ένα και στο άλλο. Θα σου πω γιατί. Πώς γιατί. Δεν γίνεται. Είναι ίδιες περιπτώσεις. Θα σου πω γιατί. Νομίζω πιο τρανή απόδειξη. Ναι. Από το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού που μπαίνει με ολοκάθαρη χερούκλα. Ωραία. Τη βλέπουν όλοι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το δεις. Με γυμνό μάτι να έχεις 650 μοιοπία, το βλέπεις. Θα σου απαντήσουν. Ναι. Δεν διαμαρτύρεται κανείς. Σωστό είσαι. Μα κανείς στο τρίτο γκολ. Χθες. Είναι, ωραία, είναι ρε παιδί μου, πώς το πω. Για μένα είναι ντροπή αυτό το πράγμα να παίζεις με το δυνάστη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης, μέσα σε μια καυτή έδρα που δημιουργούν οι φίλοι του Άρη πραγματικά, γιατί είναι μια από τις καλύτερες έδρες του Χαριλάου. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να μην υπάρχει διαμαρτυρία, τουλάχιστον από αυτόν που ήταν μπροστά, σωστός που ήταν είσαι. Ο Βέλεθ. Σωστός είσαι. Και από τους δίπλα να μην μιλάει κανείς και να λένε είσαι. Πάμε σέντρα. Σωστός είσαι. Μόνο που δυστυχώς για σένα, έχεις δίκιο απόλυτο. Μόνο που δυστυχώς για σένα. Για χθες θα σου πω, εφόσον δεν το είδες, αλλά μπορείς να το δεις άμα θες να το βάλω μετά στις φάσεις εδώ. Χθες έχει ένας παίκτης της Τρίπολης κίτρινη κάρτα. Και στο 23ο λεπτό γίνεται μπαλιά και απλώνει το χέρι. Απλώνει το χέρι, δεν ήταν το χέρι. Το απλώνει, είναι ο ορισμός δεύτερης κίτρινης κάρτας. Δεν τη δίνει ο διαιτής και δεν πάει κανένας στο διαιτή να τον πει κάρτα. Κάρτα. Άρα αυτό το κάνουν συνέχεια οι παίκτες του Άρη. Έχεις δίκιο. Αλλά δεν το κάνανε μόνο με τον Ολυμπιακό. Στο πρώτο σώμα του Ιντέγε. Και με τον Όφη. Του Ιντέγε. Με τον Όφη. Με τον Λάρσο το πέναλτι με τη Λάρισα. Σε κανένα δεν διαμαρτύρονται. Άλλη σημασία έχει όμως. Σε κανέναν. Αν διαμαρτύρονταν στα άλλα και δεν διαμαρτύρονταν με τον Ολυμπιακό, θα είχες απόλυτο δίκιο. Επειδή μας ακούν πολλοί φίλοι. Αυτό είναι για παράπονο του κόσμου του Άρη. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσουν με μένα, με την άποψή μου, γιατί άλλο μάτσε φίλε. Είναι με τον Ολυμπιακό και αλλιώς το πανηγύρισες το 1-0 που έκανες. Φυσικά το πανηγύρισα. Έτσι, δηλαδή πανηγύρισες το 1-0 με τον Γαύρο, ίδιο με το 1-0 με τον Πανετολικό και όχι, την Τρίπολη. Βέβαια, όχι, βέβαια. Άλλη αξία μπράβο, έχει, δεν είναι το ίδιο. Μπράβο. Δεν θα ήταν δηλαδή μία ρε παιδί μου, σημαντική, μία μεγάλη νίκη για τον Άρη, αν κέρδισε τον Ολυμπιακό. Θα ήταν μεγάλη νίκη, αλλά σου αυτό λέω δεν διαμαρτύρονται ειδικά 10 αγωνιστικές και αυτό μάλιστα ήταν και η προτροπή. Των συνδεσμητών που επισκέφθηκαν μια φορά τους παίκτες. Δεν διαμαρτύρονται. Και χθες πάλι το ίδιο. Δεν μπορώ. Δύο κόκκινες. Θα σου δώσω δίκιο. Μα γιατί δεν διαμαρτύρονται πουθενά. Γιατί έτσι είναι. Και είδες τη φάση που έχουν δίκιο βέβαια. Sorry, δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Που έχουν δίκιο βέβαια γιατί είναι κόκκινες στον αίμαν. Δίνει κίτρινη και την πέφτει όλοι. Οι 11 της Τρίπολης την πέφτουν στον διαιτή. Η μόνη διαμαρτυρία. Την πέφτουν όλοι. Η μόνη διαμαρτυρία που θυμάμαι των παικτών του Άρη, διαμαρτυρίες, είναι μέσα στην Τούμπα. Σε ποιο που διαμαρτυρία. Στην κόκκινη του Σάσα. Ναι, γιατί δεν υπάρχει. Και σε κάποια άλλα. Καλά, ούτε και διαμαρτυρία. Και στο τελευταίο. Ο Σάσα διαμαρτύρεται. Στην τελευταία φάση που μπαίνει τον γκολ εντός κανονικού χρόνου, καθυστερήσεων κτλ. Τι διαμαρτύρεται. Που άρχισαν να χοροπηδάνε όλοι σαν κατσίκια. Εκεί μόνο ο Σάσα διαμαρτύρεται. Κανένα. Βέβαια, στον ΠΑΟΚ θα διαμαρτυρηθούν. Οκ. Πάμε. Είναι το μάτι τη χρονιά. Το καταλαβαίνω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θέλω λίγο να γελάσουμε λίγο όλοι μαζί. Να ακούσουμε τον Μπαρμπασάβρα, τον Μπαρμπαχατζιαβάτη, τον επίτιμο πρόεδρο. Ακούστε ρε παιδιά, αυτός ο άνθρωπος τι δηλώσεις έχει κάνει μετά το Ολυμπιακός Ατρόμητος. Μετά το Ολυμπιακός Ατρόμητος που ο Ολυμπιακός έκανε δύο φάσεις, δύο γκολ και το πρώτο γκολ που μπαίνει και ανοίγει το σκορ είναι τυχερό. Και διαμαρτύρεται για την καρατιά του Παπαδόπουλου που τον κάνει λαβή από ελληνορωμαϊκή πάλι πραγματικά και γκρεμίζει τον παίκτη του Ατρόμητου. Ακούστε λοιπόν τι λέει αυτός ο γραφικός Μαϊντανός. Επίτιμος Χατζιαβάτης του Ολυμπιακού. Σαν διώξιμο, για να πω πριν το ακούσουμε, σαν διώξιμο είναι καθαρό. Μετά το βέβαια διώξιμο, τον κάνει μετά κεφαλοκλείδωμα. Είχε κάρτα. Είχε ήδη και δίκαιη είναι κάρτα. Βάλτε ένα λίγο το Χατζιαβάτη. Κάτσε να ακούσουμε λίγο. Είμαι ενθουσιασμένος σήμερα που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Είχε 70% κατοχή. Έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο και κέρδισε το διαιτητή. Διότι τον Ατρόμητο τον είχε ήδη κερδίσει, αλλά ο δυσκολότερος αντίπαλος του αγώνα ήταν ο διαιτητής του αγώνα. Δεν έχω ξαναδεί χειρότερο διαιτητή από αυτόν. Μπήκε κασέτα. Και την κάρτα ακόμα που έβγαλε για τον Παπαδόπουλο θα τον μπέρδεψε, θα νόμιζε ότι επειδή είναι αρχηγός θα φάει δύο αγωνιστικές και δεν θα παίξει εναντίον του ΠΑΟΚ. Όλα ήταν σκεμμένα ότι έκανε στο μυαλό του. Κατακρεούργησε τον Ολυμπιακό. Δεν είχε καμιά ανάγκη ο Ολυμπιακός, θα βάζει 10 γκολ σήμερα. Είναι και ντροπή να συζητάμε δηλαδή. Αυτή είναι η διαφορά του.
Ενώ απάνω ξέρουν και δίνουν μπέναλτι. Έχει περάσει ένα λεπτό το παιχνίδι και δίνουν μπέναλτι ανύπαρτο κτλ. Για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ένα ανύπαρτο. Έδειξε κάρτα και μας άφησε. Ξέρετε, τα πει 25 λεφτά με 10 παίχτες. Οι κύριοι της ΕΠΟ να ντρέπονται. Αυτός ο κύριος ο Πορτογάλος, ο Περέιρα, πρέπει να τον διώξετε αύριο το πρωί. Κύριε Υπουργέ, απευθύνομαι σε εσάς. Πέρσι την ίδια περίοδο ήταν απάνω ο Κοντονής και ο Βασιλιάδης και όλοι αυτοί και είχα πει 4 μήνες πριν τις εκλογές, κύριοι θα την πληρώσετε. Άκουτε. Δεν υπάρχει περίπτωση στα 5 εκατομμύρια Ολυμπιακού. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, τι εννοεί θα την πληρώσετε. Με σταυρωμένα χέρια. Τι εννοεί θα την πληρώσετε, αυτό είναι απειλή. Περίμενε. Όχι, θα χάσουν τις εκλογές. Αυτό είναι απειλή. Θα χάσετε τις εκλογές, εννοεί. Σιγά μην τις χάσανε για τον Ολυμπιακό, τις χάσανε τις εκλογές. Δεν διευκρινίζει. Θα την πληρώσετε, είπε. Εντάξει, εννοεί στους πολιτικούς εννοεί. Εγώ δεν ξέρω τι εννοεί. Αν τον καλέσει ο Αγγελέας, σας πει τι εννοεί. Α, τον καλέσει. Μια θα καλέσει. Απλά αυτό. Πάντως τις εκλογές δεν τις έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω των. Λόγω του Ολυμπιακού. Διώξα την ΕΠΟ αύριο. Είναι ντροπή και έσχος να υπάρχουν αυτοί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Διαλύσανε την εθνική ομάδα. Τα διαλύσανε όλα. Διαλύσανε τη διαιτησία. Εδώ δεν υπάρχει διαιτησία. Βλέπετε τι γίνεται. Όπου πάνε έγινε μπέναλτι χτες. Κανένας δεν σφύριξε. Κανένας. Και κάθεται και κάνουν κάτι γραμμές. Το μπέναλτι είναι το off. Ο Ολυμπιακός δεν θα σταματήσει. Το μάνο. Άλλοι τρομάξανε μια ζωή 60 χρόνια για να ισοβαθμίσουμε τον Άρη στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. 3 πρωταθλήματα πάρει ο ένας, 3 ο άλλος. Ο Άρης είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Όπως η Καλαμαριά και ο Ηρακλής. Αυτή είναι η πραγματική Θεσσαλονικής. Οι πραγματικοί που παίζουν για την ομάδα τους και παίζουν και τίμια. Έχουν γίνει όργια. Μην μιλάς για τιμιότητα, ομάδα διαβάτη, δεν ξέρεις. Θα σχολιάσω στο τέλος. Σας, εγώ τώρα τα όργια αυτά δεν θα τα. Ο Ολυμπιακός απέχει από όλα αυτά. Ο Ολυμπιακός έχει μάθει να παίζει ποδόσφαιρο, χάνει αξιοπρεπώς και αν υπάρχει στην Ελλάδα και ακούγεται ακόμα το ελληνικό όνομα, είναι χάρη στον Ολυμπιακό. Αυτά ήταν. Όσοι έχουν σταματήσει τώρα με το αυτοκίνητο που μας ακούνε, ένα λεπτό. Έχουν παρκάρει με τα αλάρμ και έχουν βγει από τα ρούχα τους. Ωραία. Πριν πάρω ένα λεπτό να πάρω θέση. Αυτό το γραφικό Χατζιαβάτι που έγινε 80+, έγινε 80+ και ακόμα δηλαδή βγαίνει σαν μαϊντανός και γίνεται ρεζίλι, ξεφτιλίζει και τον εαυτό του και την ομάδα που αντιπροσωπεί με αυτά που λέει. Γιατί πραγματικά βάζει μία κασέτα και το φταίνε όλοι. Οι πάντες και τα πάντα. Και μιλάμε για τον Ολυμπιακό που έχει κερδίσει έτσι. Φαντάσου δηλαδή να μην είχε κερδίσει τι είχε να γίνει. Φαντάσου. Ωραία. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει να διαμορφώνουν κλίμα, να ασκούν και να κάνουν bullying στον οποιοδήποτε διαιτητή παίζει τον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η τακτική τους. Με αυτή την τακτική έχουν κατακτήσει τα 44 πέτσινα ψεύτικα πρωταθλήματα. Και δεν αντέχουν αυτή τη διετία που ο Ιωάννης Σαββίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ και ο οργανισμός ΠΑΟΚ τους έχουν αφήσει εκτός τίτλων. Ούτε στο μικρό τελικό κυπέλου δεν έχει παίξει ο Μπαρμπασάβρας και η αρμάδα του. Με κατάλαβες, δεν την αντέχουνε. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Έχουν μάθει να τα παίρνουν όλα με τον οποιοδήποτε τρόπο. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Ωραία, να ανοίξουμε και τις γραμμές σε λίγο. Να σχολιάσουμε ένα λεπτό και τις ανοίγουμε. Εφόσον τελειώσαμε όλα. Λοιπόν, τότε φούτμπολ δεν βλέπω. Να πω την αλήθεια, πέρσι λίγο στις αρχές με λόγω του πάνελ Νικολαίδη και αυτά έβλεπα. Δεν βλέπω γιατί συμπεριφέρεται η εκπομπή στην ομάδα μου σαν να είναι ο Πανδραμαϊκός. Πρώτα. Όπως και ο Κάκος το ίδιο. Και γενικότερα η αντιμετώπιση του καναλιού. Δικαίωμά της είναι. Είναι ιδιωτικό κανάλι. Όπως θέλει, ό,τι θέλει κάνει. Οπότε δεν τη βλέπω, δεν είχα δει τις δηλώσεις γι' αυτό. Όσον αφορά για αυτά που λέει ο κύριος Θεοδωρίδης, αυτά τα καλοπιάσματα σε Άρη, για τον Άρη θα μιλήσω, για την Καλαμαριά, μιλήσουν Καλαμαριώτες, ο Ηρακλής, ο Ηρακλειδέας. Δεν μασάμε από αυτά, διότι ο Ολυμπιακός επί παγκοκρατορίας του Ολυμπιακού, ο Άρης, όσες φορές έπεσε, ήταν επί παγκοκρατορίας Ολυμπιακού και έφαγε τις σφαγές. Και αυτή τη στιγμή, επειδή είναι εχθρός τους στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, ο ΠΑΟΚ λέει καλά λόγια για τον Άρη. Αν ήταν ανάποδα, θα γινόταν ανάποδα τα πράγματα. Δεν μασάμε από Σάβα Θεοδωρίδη και πώς το λέει, ότι δουλειά του κάνει και θέλει να ευνοείται η ομάδα του. Εντάξει, τώρα δεν μασάμε. Δεν μιλάει μόνο καλά ο Σάβας Θεοδωρίδης και τα πρωτοσέλιδα του Γάβρου που κάθεται τίποτα. Μα σου είπα το λόγο. Σου είπα το λόγο. Εγώ σαν οπαδός του Άρη, εγώ δεν ξεχνάω. Τώρα, άμα κάποιοι άλλοι ξεχνάνε και τους αρέσουν, εμένα γενικά οι δηλώσεις. Όταν κάποιος είναι αδύναμος, θέλω αυτές τις δηλώσεις, ας πούμε, το έχω πει πολλές φορές, όταν χάνει κάποιος να κάνει καλές δηλώσεις για τέτοια. Όταν είναι αδύναμος ο άλλος, όταν χάνει και χάνει κάτι που τον ενδιαφέρει και κάνει δηλώσεις, τότε να τον παραδείξει. Πολύ σωστό αυτό που λες. Κατάλαβες. Για μένα έπρεπε να βγει η ΠΑΕ Άρης και να πει στο βρωμό στο Μάσου, τον Άρη δεν θα τον πιάνεις. Εσύ, αν θέλουμε να μιλήσουμε, θα μιλήσουμε εμείς για τον Άρη και τη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο και η Καλαμαριά, το ίδιο και ο Ηρακλής.
Στο ριπαρό στόμα σου δεν θα τον πιάνει τον Άρηση. Έτσι έπρεπε να βγει και να τον πει. Και να σου πω και κάτι. Ποιος μιλάει? Αυτός ο άνθρωπος που έπαιζε Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο, κέρδισε. Δεν τον έκανε τίποτα ο διαιτητής. Ήταν ακριβοδίκαιος, βαθμολογήθηκε με άριστα. Και βγαίνει πάλι και απειλεί τον διαιτητή. Κάνει bullying, απειλεί, προτρέπει τον κύριο Αυγενάκη να καταστρέψει την ΕΠΟ, να διώξει τον Περέιρα. Ποιος είσαι, ρε? Ποιος είσαι εσύ, βρε Ραμολιμέντο, 80χρονε, που τζάτζεψες και ακόμα βγαίνεις και κάνεις ξεφτύλα και τον εαυτό σου και αυτούς που εκπροσωπείς? Ποιος νομίζει ότι είσαι? Και γιατί πήρε αναβολή η κλήση του σε απολογία στον εισαγγελέα? Γιατί το δώσατε αναβολή? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός δεν είπε ότι είναι στημένο το πρωτάθλημα? Να σταματήσει το πρωτάθλημα, είναι στημένο, μέχρι να το αποδείξει ότι δεν είναι. Η Δάλλας θα τιμωρηθεί και αυτός, και αυτός που εκπροσωπεί και η ομάδα που εκπροσωπεί. Θα υπάρξει καμιά φορά ισονομία εδώ στη χώρα? Γιατί ούτε με Πασόκ είδαμε ισονομία, ούτε με ΣΥΡΙΖΑ είδαμε ισονομία, ούτε με Νέα Δημοκρατία βλέπουμε ισονομία. Με ποιους θα δούμε καμιά φορά ισονομία? Θα υπάρξει? Εγώ λέω δεν θα υπάρξει. Και αν είναι τέλος πάντων η κυβέρνηση αυτή, ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης, ο Θεοδωρίδης και ο Καραπαπάς, ας μας το διευκρινίσουνε, να ξέρουμε και εμείς πώς θα φερθούμε, πώς θα αντιδράσουμε και τι πρέπει να πράξουμε. Όμορφα και ωραία. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Τότεναμ για το Champions League. Βγαίνει ο πλουσιοπάροχα δομημένος κύριος με το Μούση και μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Για την διοργάνωση του Champions League. Παίζει ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο. Ξαφνικά το Ραμολιμέντο, ο ελαφοκυνηγός, βγαίνει και λέει αυτός ο Μαϊντανός. 60 χρόνια λέει ο ΠΑΟΚ έκανε να κάνει τον Άρη στο πρωτάθλημα. Τι είναι αυτά, ρε? Και ο Άρης είναι καθαρή ομάδα και η Καλαμαριά και ο Ηρακλής είναι καθαρή. Αυτές οι τρεις ομάδες που είπες όμως, Ραμολιμέντο, ελαφοκυνηγέ, και οι τρεις έχουν υπηρετήσει τη Β' και τη Γ' Εθνική. Και έχουν να πάρουν και να φέρουν τίτλο στην πόλη από το 75 που πήρε ο Ηρακλής. Δεν έχει σχέση αυτό. Τι σχέση αυτό? Εντάξει. Προς αναφορά. Όχι, γιατί λέει για μεγάλες ομάδες. Δεν είναι μεγάλη ομάδα. Όχι, δεν είναι μεγάλες ομάδες. Μεγάλες ομάδες δεν είναι αυτές που έχουν να πάρουν 50 χρόνια ένα τίτλο. Σωστή. Και είναι 4 φορές υποβεβασμένες. Μεγάλες ομάδες είναι αυτές που παίρνουν double, που κάνουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και που διαπρέπουν στον ελληνικό χώρο και όχι μόνο. Αφού δεν είναι μεγάλη ομάδα. Εσύ ποιο είναι εσύ? Μεγάλος μπορεί να είσαι σαν κόσμο. Έχει λαό. Έτσι. Σαν το λαό, ναι, δεν μπορεί να το φυσίξει κανείς. Πάμε πάλι αυτές, δεν έχουμε κάνει. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τώρα 100 φορές. Τι να κάνουμε? Αν βάλουμε όλα τα στοιχεία, άλλο, θα είναι μεγάλη ομάδα. Άλλο είμαι γνωστή ομάδα. Ένα λεπτό. Και άλλο είμαι μεγάλη ομάδα. Αν βάλουμε τα μεγάλη στοιχεία. Ομάδα είναι η Γιουβέντους. Μεγάλη ομάδα είναι η Λίβερπουλ. Η Γιουβέντους έχει πέσει β' εθνική και πώς είναι μεγάλη? Η Γιουβέντους έχει πέσει β' εθνική, δεν είναι μεγάλη. Έχει πάρει και 500 πρωταθλήματα και 18 πανευρωπαϊκά. Έχει πέσει β' εθνική όμως. Δεν είναι μεγάλη. Έχει πέσει β' εθνική. Πώς δεν πάει έτσι? Όποτε μας συμφέρει πάει, όποτε δεν μας συμφέρει δεν πάει. Δεν είναι, έπεσε. Θες να καταλάβεις τι λέω? Η Μπάγκερ είναι. Δεν έχει πέσει β' εθνική. Όχι, φίλε. Α, όχι, και δεν μετράει. Καλά, συγκρίνεις τώρα τον Άρη της Β' Γ' Εθνικής. Μα όποιος πέφτει δεν είναι μεγάλη ομάδα, μου είπες. Κάτσε ρε μεγάλη. Μα όποιος πέφτει. Κάτσε να σε εξηγήσω. Άντε, κάθομαι. Έχουν ευρωπαϊκά τρόπα οι άνθρωποι. Και τι έγινε αυτό? Έχουν 500 πρωταθλήματα στην χώρα τους. Λες, ό,τι και δεν έχουν 4 υποβιβασμούς. Όποιος πέφτει, μου λες, δεν είναι μεγάλη Φυσικά. Ομάδα. Φυσικά. Είναι μικρή ομάδα. Ιδίως ενισχύεται η άποψή μου όταν έχεις να πάρεις πρωτάθλημα από το 46 και κύπελλο από το 70. Ωραία, ωραία. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Εντάξει. Το είπαμε, έχουμε κάνει χίλιες φορές την συζήτηση. Λοιπόν. Θα πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε 20 γεμάτα λεπτά και αύριο μέρα είναι. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Οι γραμμές θα είναι ανοιχτές στο 23-12-87-3-8. Έλα, πες. Ακούμε. Θα κάνεις τον break τώρα? Όχι, κάνω, πες αυτό το. Εντάξει, ωραία. Κάτι σημαντικό να ακούσουν οι φίλοι μας. Κοντά μας είναι και το κομμωτήριο Ανανέωση. Εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά, ακούσατε. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρουλάκια. Σας περιμένουμε στο κομμωτήριο Ανανέωση να εντυπωσιάσετε σε όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις, σε γάμους, αραβώνες, βαπτίσεις, με υπηρεσίες κομμωτικής όπως πιστολάκι, θερίσματα, βαφές και ό,τι άλλο χρειάζεται. Κομμωτήριο Ανανέωση στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Η φίλη μας η Πόπη με τα χρυσά της αγεράκια σας κάνει κουκλάκια εσάς, το σύζυγο, τη σύζυγο και τα παιδάκια σας, εκεί που κουρεύεστε δηλαδή μόνο με 5 ευρουλάκια. Τηλεφωνήστε στο 2310-616-999 να κλείσετε τα ραντεβού σας, 2310-616-999 να ανανεωθείτε οικονομικά στο κομμωτήριο Ανανέωση. Λοιπόν, πάμε σβέλτα στο τελευταίο διάλειμμα, αμέσως μετά με τις δικές απόψεις, σκέψεις. Στο 2310-287-3-8. Οι τροπαλούλιδες και όσοι και όσες μας κρυβακούτε, FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 20 λεπτά, έτσι,
της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Τάσος Στέργιας, Ζάχος Δούλη πίσω από τα μικρόφωνα. 23-10-287-3-8. 69-45-287-3-8. Πάμε κατευθείαν, Τάσο, στον πρώτο φίλο που έχουμε στην αναμονή. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Γεια σου, Χριστάρα. Γεια σου, Χριστό. Έλα. Τι λέει. Τι να πει, οι άλλοι θα το πάρουν βράδυ με σφυρίχτρες, με αυτά, έτσι. Στην Αγγλία με όλα. Τους φάξαν χθες, δηλαδή, τους πήραν το λεμάρι. Κίκ δεν κάνανε. Ούτε βαρ πήγε, ούτε τίποτα. Εσύ, ότι 2-5 τώρα δεν το βλέπεις. Άντε, τώρα 3-0 τους είχαν για πλάκα, τώρα τους φάξαν. Άντε, βρε τώρα. Το 1-0 πέναλτι. Τάσο, στη φάση που γίνεται το χέρι, στην κόντρα βγαίνει, γίνεται το 1-0. Σε παρακαλώ. Το 1-0. Ένα πέναλτι. Okay. Γιατί 0-1 έγινε. Μα 0-1 θα γίνει. Μπορεί να μην το βάλει, ρε παιδιά. Μπορεί, ρε φίλε, δώσω. Δώσω, καλά σου λέει. Πρέπει να το είναι δώσω. Καθαρό. Εντάξει. Μπορεί να το στείλει και out και να πάει 5-0. Μπορεί, μπορεί όμω και να το βάλει, ναι. 2 πέναλτι. Αλλά και τώρα 2. 3 θα βάζει η Λίβερπουλ μετά και να το βάζει. Θα βάζει. Αφού είναι καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Έλα, δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολούμαι. Μα αλλάζει ψυχολογία. Σε κάνει 0 στο Apple μετά, πώς θα βάλει 3. Και άλλη καλή ομάδα είναι. Και ποιος πρέπει να το πάρει, Μάντσεστερ δηλαδή, που σέρνεται. Όχι, ρε, ποιος είπε Μάντσεστερ. Ναι, η Μάντσεστερ που σέρνει πήρε 1-1. Τους μόνους βαθμούς εκεί τους έχασε η Λίβερπουλ. Που είναι και τα μαύρα χάλια. Όχι, τους έχασε. Μας πήρε το Χ στο 87. Εντάξει, ρε φίλε, και ο Άρης πέρσι πήρε Χ και ο Πάκ πήρε Νταμπλ. Τι έγινε δηλαδή. Τρία γράφει. Τάσο, η United έχει προηγείται στα πρωταθλήματα τη Λίβερπουλ τώρα. Ηρέμησε λίγο. 20-18. Εγώ μιλάω για τα τελευταία χρόνια τώρα. Τι θέλετε, πάμε στην Ολυμπιάδα το 1924 πάλι. Καλά, τα τελευταία 25 χρόνια λέμε. Ρε. Ποια Ολυμπιάδα μας λες. Και αυτά δεν μετράνε με κάτι. Έχει 30 χρόνια να πάρει που τα λέμε. 30 χρόνια έχει να πάρει. Τα τη Λίβερπουλ μετράνε. Τι με νοιάζει με ένα Λίβερπουλ. Άντε βρε κάρτο. Κλείσω τρέγια. Κλείσω τρέγια. Κάτσε να τον κλείσω. Έλα. Τάσο, πού είσαι. Εδώ είμαι. Τι είχαμε τα ρεζιλίκια του Πάουκ με του Διαγόρα εκεί δριοπηδέων. Άσε ρε φίλε. Α, δριοπηδέας. Δριοπηδέας μας δριοπήδηξε. Και εσύ είχες μια πιθανότητα στους τέσσερις, γιατί αυτά είναι, ξέρει ο Ζάχος, μπορεί να είναι και μάτς ημέρας. Μπορεί να σου βγαίνει ρε παιδί μου ένα μάτς. Αυτό που θέλω να... Όταν φεύγει ο Παναθηναϊκός από τη μέση έχεις δικαίωμα στο όνειρο, αν και είναι χάλια το πράγμα. Έτσι είναι. Έχεις δικαίωμα στο όνειρο τώρα. Ναι. Γιατί είναι και πρόσεξε, ο ημιτελικός είναι μονός και αυτός, έτσι. Κοίτα Χρήστο, άσε να υπάρχω τον επόμενο μήνα και δεν θέλω. Καλά, ναι, άλλο σου είπε. Άστα τώρα το μπάσκετ είναι για κλάματα. Δηλαδή το ακούω μπάσκετ, πάω μπάσκετ, άρι και με πιάνουν. Να πω αυτό και να κλείσω. Αυτό τον Μπάρμπα Σάβα δεν μπορώ να το κλείσω. Κάνα άσυλο ανιά τον κάπου. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Αυτό έχει τζατζέψει εντελώς, λάλησε δηλαδή εντελώς. Κάπου κλείσε το σε ένα ξέρω. Κοίταξε να σου πω κάτι. Πέρα από το ότι με συγχύζει, με τσατίζει, αυτό το ξέρω τόσα χρόνια, κάνει άριστα τη δουλειά που το βάζουν να κάνει. Δηλαδή, αυτό θέλει να κάνει. Να προκαλέσει. Και λέει, οι τίμιες ομάδες είναι ο Άρης, ο Ηρακλής και η Καλαμαριά. Να σου πω κάτι. Τη δικιά του η τίμια, δεν μας είπε για τη δικιά του πόσο τίμια είναι. Εγώ απορώ που ξέδαψε τη λέξη τίμια. Ναι, ναι. Αφού υπάρχει η λέξη τίμια, τιμή, τιμιότητα στο λεξιλόγιο του Μπαρμπασάβρα, του Μπαρμπαγατζιαβάτη, έμεινα έκπληκτος, ναι, ναι, φίλε. Έμεινα έκπληκτος πραγματικά. Ας μας πει όμως ο Μπαρμπασάβας τι έγινε με την υπόθεση Τζίλου, πότε θα βγει η απόβαση, ποιοι είναι οι ένοχοι, ποιοι βάλανε αυτόν τον Τζίλο να το σακατέψουνε, να του κόψουνε τη διαιτησία, να μην ξαναδιαιτεύσει. Αυτά δεν και τα λέει. Και λέει και σε μάτς του Ολυμπιακού. Αυτά δεν τα λέει. Να σου πω, ναι, σου πω και για τα μάτς του Ολυμπιακού. Ούτε σε ένα μάτς του Ολυμπιακού δεν έχει, όχι να οριστεί για να διαιτητεύσει ο Τζίλος, ούτε σαν βαρίστας, ούτε σαν βοηθός βαρίστας. Μπορεί να μας απαντήσει η ΕΠΟ, η ΕΠΟ του κυρίου Γραμμένου, γιατί ο κύριος Τζίλος, τι έπεσε. Γιατί ο κύριος Τζίλος δεν ορίζεται σε μάτς του Ολυμπιακού, έγινε, ούτε ως βαρίστας. Όχι ρε, δεν έπεσε στον αέρα. Έλα, μας ακούς. Έλα. Πάει αυτό. Άστο. Βέβαια και την κυρία Κουρουμπίλια δεν την βλέπουμε στο χαρτί. Και τον κύριο ενημερωμένο θα είναι προφανώς. Και τον κύριο Κομίνη δεν ξαναείδαμε στην Τούμπα. 23-10-287-3-8 για κανένα τεταρτάκι ακόμα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Έλα φίλε, εσύ είσαι. Λοιπόν, 19 Αυγούστου έχει ξαναπάρει. Πέσαν οι γραμμές. 19 Δεκεμβρίου έγινε επίθεση στο διαιτητή Θανάση Τζίλο. Λοιπόν, δεν κατάφεραν αυτόν τον άνθρωπο να το σταματήσουν να διαιτητεύει. Σηκώθηκε λοιπόν ο Λαρισαίος διαιτητής και ξανασφύριξε. Έχει ξαναπάρει θέση σε όλα τα γήπεδα ο κύριος Τζίλος και σφυρίζει σε αγώνες Super League. Μάλλον όχι σε όλα τα γήπεδα. Όχι για όλες τις ομάδες. Από τον Απρίλιο και μετά ο κύριος Τζίλος σφυρίζει
στα περισσότερα γήπεδα, ορίζεται συνεχώς σε αγώνες της Super League, ορίζεται και ως βαρίστα σε αγώνες του πρωταθλήματος και υπάρχουν 10 αγωνιστικές, ορίστηκε και στο Όφι ΠΑΟΚ, σε αγώνες του ΠΑΟΚ έχει ξαναοριστεί και σαν βαρίστας, ορίστηκε σε αγώνες του ΣΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του Άρη, του Άρη, που δεν είναι το πέναλτι, ναι. Ναι, σε όλους ορίζεται εκτός από τον Ολυμπιακό. Δεν είναι πολύ παράξενο το θέμα και μεγάλο το ερώτημα, γιατί άραγε ο κύριος Τζίλος να μην ορίζεται ούτε σαν διαιτητής ούτε σαν βαρίστας σε μάτς του Ολυμπιακού? Δεν είναι καλό ερώτημα αυτό προς όλους? Προς την ΕΠΟ, προς την ΚΕΔ, προς τον κύριο Γραμμένο, προς τον κύριο Θεοδωρίδη, προς τον κύριο Καραπαπά. Θα μας τα πούνε αυτά? Αλλά και είναι συμφέρει, την πνίγουμε. Πάμε στις γραμμές. Την κυρία Κουρουμπίλια παρακαλώ στο Χαριλάο, βάλτε την ένα μάτς. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Τάσο. Γεια σου Νίκο, καλή εβδομάδα. Μαύρη εβδομάδα, άστα να πάνε. Για μαύρη είναι η εβδομάδα από το Σάββατο με τον μπάσκετ εκεί, έκλαψε η ψυχή μας. Άστα να πάνε. Είδες τι καλό εγώ, φίλο μου καλό. Μεγάλο ρεζιλίκι, μεγάλη ξεφτύλα. Λυπήθηκε κι όμως, ήταν για 25-30 πόντους, λυπήθηκε. Μας λυπήθηκε ο Διόσκουρος, πώς το λέγανε. Διτρυπηδέας, πώς το λέγανε, τριποκάριδο, ξέρω πώς το λένε. Ο Γούντι. Αυτή η ομάδα του Εγαλαίου είναι, να ξέρετε. Εγάλαιο. Το Εγάλαιο είναι, από το Εγάλαιο και έλεγε έχουν έδρα εκεί πέρα. Εντάξει, μπράβο τα παλικάρια που... Τι μπράβο τα παλικάρια. Μπράβο τους, φίλε, μπράβο, και τώρα ο Πάοκ απέκτησε. Από την ώρα, αυτό το άθλημα που το κάνανε 5-6 ανθρώπους, οι οποίοι το κάνανε, τρέχουν δεξιά και αριστερά και είναι αυτό το μετερίζει. Ναι. Έτσι, κύριε Νίκο, γιατί ο κύριος Τζίλος δεν σφυρίζει τον Ολυμπιακό? Θα σε πω γιατί. Ναι. Από την ώρα Τζίλο που έγινε η μπούκα στο σπίτι του και το σπάσανε τα πόδια, τα δύο τα πόδια σου σπάσανε. Όχι στο σπίτι του, έξω στον δρόμο έγινε η μπούκα. Όχι, το βάλα μέσα στα μάτια, φίλε μου καλέ, και την πήγαν σπίτι του, φίλε μου καλέ. Δεν το πήγαν την ιστορία. Τι λες, Νίκο, έξω από τα μάτια είναι το βίντεο που είδα. Έξω από τα μάτια το πήραν, δεν θα πω εγώ, φίλε μου. Έξω από τα μάτια το πήραν. Τέλος πάντων, άστο αυτό το. Γιατί δεν σφυρίζει, ναι, γιατί δεν σφυρίζει. Σου πω γιατί δεν σφυρίζει. Δεν τον αφήνει ο άλλος ο αρχηγός που είναι δίπλα. Ο Κοκαλιάρης. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Από την άποψη δεν τον αφήνει. Άσε κοινογραφεί. Ο παππούς είναι η Γκέρα Ντάκη, παίρνει ένα καλό μεροκάματο. Παίρνει ένα 20-20.000 ευρώ. Έχει πρόβλημα υγείας. Είναι ο άνθρωπος που του πήρε τη γυναίκα του. Ας κάτσει σπίτι του, Ρένικο, άμα έχει πρόβλημα υγείας. Όχι, παίρνει μεροκάματο. Ας κάτσει σπίτι του. Δεν έχει τίποτα να κάνει. Τίποτα δεν έχει να κάνει αυτός. Αυτό δεν έχει τίποτα να κάνει. Όλη μέρα είναι εκεί πέρα μέσα, σαν σκοπιά μια τέτοια γερμανικά νούμερο πετάει, να ξέρει πολύ καλά. Εντάξει φίλε, ας φυτεύει ντοματούλες και αγκουράκια και κολοκύθια. Ναι, αλλά ουσία ο άνθρωπος, ο Χοντρούλης, που κάνει τον ταβατζή, έτσι, ναι. Ο οποίος θα πούμε τον δίνει ένα ευρώ και γίνεται δουλάκος. Να ξέρει καλά τα άσο μου καλέ, μ' ακούς τα σωλή μου. Ναι, σ' ακούω Νίκο, σ' ακούω. Μπράβο, από την ώρα που κάνει τον ταβαντζί και τον ταβαντζί λέω, που πίσω το παίρνω. Αυτό που κάνει το δούλο, μπράβο. Που τρέχει δεξιά και αριστερά. Καλά και εσύ το πήρες πίσω. Έτσι. Ναι. Ουσία να ξέρει καλά. Ναι. Είναι το καρφί του θείου, να ξέρεις. Μάλιστα. Κατάλαβα. Είναι το καρφί του θείου. Τώρα γιατί, πες μας λίγο, ποιος θα το πάρει το πρωτάθλημα φέτος? Γιατί και play-offs φέτος. Θα σε πω κάτι. Πες αυτό και, να πάμε στους επόμενους, έτσι γράμμες. Ναι, θα με πείτε ένα λεπτό να μιλήσω και μετά κλείνω. Ναι. Από την ώρα αυτός ο Χοντρός που δεν άφησε τον Πέτρο Κόκαλη να μπει απάνω στο Μετσορίζι, που ανήκει, ακούς τάσο μου. Σ' ακούω Νίκο, ναι, σ' ακούω. Μπράβο. Από την ώρα που δεν τον αφήνει. Τον έβγαινε κοκκινικά το Χοντρό, γιατί ο Χοντρός σαν το παιχνί του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Είναι θέμα χρόνου να φάει τότε από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Διότι να πούμε, να ξέρει πολύ καλά, ο Διός ο Ντίνος ο Κόκαλης, ο οποίος έχει πούμε με την Κόσκο, αυτό που είσαι ο Κινέζος πρόεδρος εδώ πέρα μέσα. Ναι, ναι. Έτσι, είναι, ξέρεις, έχει καλές σχέσεις ο παππούς με τον κύριο αυτόν. Άρα θα το φάνε το Φαταούλ. Ναι, κοίτα, ως πότε να πούμε, ο άνθρωπος αυτός, ο Ντίνος Κόκαλης, έχει πολλές σχέσεις με δεξί χέρι του Τραμπ. Μάλιστα. Ωραία ρε Νίκο.
Ωραία. Να τελειώσανε. Δηλαδή, μια φράση τελειώνει πάλι. Ναι, ναι, Νίκο, να περιμένουν και άλλοι όμως. Ναι, 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 δεν έχουμε συγχωρεί το παλικάρι που περιμένει. Ναι, ναι, έλα, ένα λεπτό ακόμα. Από την ώρα που έχει καλές σχέσεις με τον διευθύντη του Τραμπ, έχει καλές σχέσεις με τον υπαρχηγό της CIA. Αχα. Πάει πολύ μακριά η βαλίτσα. Ψαγμένα πράγματα. Ωραία. Έγινε, Νικόλα. Να σε καλά. Γεια χαρά, καλή εβδομάδα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα, φίλε μου. Το όνομά σου. Ο Παμπρίζας. Τι κάνουμε. Έλα, ρε Κωνσταντίνος. Έλα, Κώστα. Γεια σου, ρε Κότσο Γίγαντα. Καλά. Ναι. Δώσ' μου μισό δευτερόλεπτο να διαβάσω λίγο ένα μήνυμα του φίλου του Νίκου του Εφοριακού. Λέει, παιδιά, εκτός από τις τελικές, να συγκρίνεται το πάθος των παικτών, τα μαρκαρίσματα και τις κλωτσιές που πέφτουν σε κάθε μάτς. Και τι είχαν πάθος παίκτες στο μιλούσαμε, όχι, μιλούσαμε για το, ναι, το Πάο Κόφι και το Άρης Ολυμπιακός. Είχαν πάθος του Ολυμπιακού, του Όφι οι παίκτες. Όχι, λέει ότι δεν είχαν πάθος οι παίκτες του Άρη. Και είχαν του Όφι δηλαδή, πάθος. Ο άλλος Μπουνιά τον έριξε, ρε φίλε. Καλά, τον Μπουνιά τον μπάτσε, ο άλλος γι' αυτός εκείνη δεν τον μπάτσε. Τι τον έκανε. Δεν τον έκανε τίποτα και ξαφνικά τον έδωσε Μπουνιά. Τίποτα δεν έγινε. Εντάξει, okay, okay. Μπουνιά τον έκατσε. Εντάξει, okay. Δεν στη φάση και δεν τον έκανε. Ο άλλος πάνω στη φάση βέβαια το έκανε. Δεν του το έκανε θελημένα, πάνω στη φάση του το έκανε. Δεν μπορούν όλοι να είναι Γκαρσία. Αυτή η ποδοσφαιρική ευθεία. Να βαράνε έτσι η πουλα δεν είναι. Έχεις δει. Κοίταξε, αυτή η γροθιά που έδωσε. Άστο να μίλησε, πήρε τηλέφωνο. Τώρα, αυτή η γροθιά που έδωσε ο Παύλο Γκαρσία μέσα στο Καραϊτάβλη ήταν η γροθιά τη Βορείου Ελλάδος. Όλη τη Βορείου Ελλάδος. Των ομάδων της Βορείου Ελλάδος, ναι. Που έχει βιάσει ο Ολυμπιακός φύση και παραφύση όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία. Ήτανε γροθιά στο κατεστημένο, όπως το είπες. Έλα, φίλε μου. Τη γουστάρατε κι εσείς, άσε που το κρύβεσαι. Σίγουρα, σίγουρα. Ναι, γιατί άμα την έδινε ο δικός σας ο Γκαρσία, την είχατε κάνει προδρομή. Πρέπει να φάτε 100 μπουνιές τώρα. Έλα, σου μιλήσω από Παπρίζα. Καλά, Κώστα. Λοιπόν, το θέμα είναι, ρε παιδιά, ότι δεν γίνεται να κάνει μια νίκη ο Παπλόν που να μην υπάρχει από κάπου. Αυτοί να πυροδοτηθούν πάλι τα σχόλια. Αυτά που βγαίνει και λέει ο γέροντας ο Σάβρας, έτσι πως πολύ επιτυχημένα το είπες και πέθανα στο γέλιο μόλις άκουσα. Φλαράκι είναι οι οδηγίες προς ναυτιλωμένους που λέμε. Ναι, είναι ναι. Αυτό που θα πει η προπαγάνδα τις επόμενες ημέρες. Έτσι. Προπαγάνδα λέγοντας, ξεκινάμε τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς των Αθηνών. Ναι. Τα site, τις εφημερίδες, αυτά, αλλά παίρνουν από εκεί τις οδηγίες. Αρχίζει η αναπαραγωγή. Τους συνέτερους ξέχασες. Τους συνέτερους. Με δημοσιογραφικά σχόλια και επιστημονικές αναλύσεις. Τώρα ξέρεις πώς θα φτιάχνουν αυτοί. Πλέον δυστυχώς για αυτούς όμως υπάρχουν και αντίθετες γνώμες και τα μέσα πλέον που μπορούν να τις υποστηρίξουν αυτές τις γνώμες και δεν είναι ο κόσμος παγιδευμένος έτσι όπως ήταν παλαιότερα και μπορούσε να ακούσει μόνο αυτά που θέλαν αυτοί. Τώρα υπάρχουν και από αλλού απόψεις, μπορείς να τις μάθεις διεθνώς ας πούμε. Όπως αναφέρεται για το ότι ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας πλέον είναι η ομάδα με το μεγαλύτερο σερί πανευρωπαϊκά. Δεν ξέρω αν ακούγεις εκπομπή του. Φυσικά δεν ακούγεται, γιατί άμα το έκανε κάποια άλλη ομάδα εξ Αθηνών, μάλλον εκ Πειραιός, θα μας είχαν ζαλίσει τον έρωτα. Το είπα, το ανέφερα. Έτσι δεν έφερε μου τάσο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ κατά τα άλλα κερδίζει παντού φιλικά. Τώρα χάναμε χθες, προχθές πότε παίξαμε. Θα ήταν επειδή ο Όφι δεν είναι φιλικό σωματείο. Τώρα που κερδίσαμε είναι επειδή είναι φιλικό σωματείο. Φίλε, τους πονάει, τους πονάει και που μας δίνουν τα κανονικά πέναλτι. Δηλαδή τον άκουσες το Μπαρμπαχατζιαβάτη. Ναι, δεν είμαστε κανονικό πέναλτι, δεν κερδίζουμε ποτέ. Τάσο μην μπερδεύεσαι παρακαλώ. Αυτά είναι κανονικά πρέπει να πέναλτι κερδίζουν άλλες ομάδες. Εμείς ό,τι κερδίζουμε είναι ναι, ναι. Επειδή είναι φιλικό το σωματείο, ναι, ο παίχτης, ο διευθυντής. Βέβαια ξεχνάει τους 4 βαθμούς δώρο που τον έχουν κάνει οι βαρίστες με Τρίπολη και Όφη. Εντάξει, τα ξεχνάει αυτά ο Μπαρμπασάβρας. Αυτά ρε φίλε, τι να, δεν ξεχνάει τίποτα. Απλά σου λέω είναι η γραμμή και επειδή ο Μπαρμπασάβρας όπως τον είπες έχει το άλοθη της ηλικίας και καλά τις αρρώσεις που τον περιβάλλει. Έχει αυτό εδώ το ότι δεν είναι ένα παιδί μου το καταλόγιστο σαν να λέμε ότι έχει. Έχει το χαρτί που παλιά λέγαμε έχει τρελό χαρτό, είσαι μια χαρά, σαν τον ψάλτη κυκλοφορεί. Δεν είναι έτσι φιλαράκι, αυτό είναι πολύ καλό άλοθη. Για να περνάει και να παραπληροφορεί τον κόσμο με τις εντολές και τις διαταγές που έχει. Σου λέει αυτός είναι τώρα 80+, θα πούνε εντάξει ρε παιδί μου έχει καμιά γεροντική άνοια. Είναι, θα πούνε ρε παιδί μου ότι λάλησε, σάλεψε ρε παιδί μου, δεν τα έχει και ξέρω. Και πες ότι ναι. Δεν τρέχει τίποτα. Πες ότι γουστάρεις, δεν τρέχει τίποτα. Ο άλλο, τον άλλο τον αμολάνε, μπινιλικιάζει, δίνει σφαλιάρες, ναι. Χτυπάει πόρτες, γκρεμίζει, ναι, έδρανα κτλ.
Ναι, α, μπράβο. Κατάλαβες. Και είπε αβία, μην ξεχνάς, είπε αβία. Ναι, 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 ναι. Ναι, αλλά, ναι, αλλά, ναι, αλλά η χρεοκοπημένη συνδρομητική που είναι να αναλάβει το αφεντικό του, τον παίζει κατά 3 και 5. Τον παίζει τον επίτιμο, λέω έτσι, μην μπερδευτούμε με τον παίζει. Καλά, αυτό είπαμε. Δεν έχει ένα χέρι εκεί αόρατο που μόνο, γιατί μόνο το χέρι φέτε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άνθρωπο δεν υπάρχει. Και όπως λέει και ο φίλος ο Αντώνης. Ένα καλόγερο που κρεμά τα μπουφά, βάλανε ένα χέρι με ένα μικρόφωνο και τα αφήσανε εκεί πέρα και την κάμερα. Και όπως λέει ο φίλος ο Αντώνης, δεν είναι τυχαίο ότι λέγεται επίτιμος αντιπρόεδρος. Όλα τα λεφτά είναι το επίτιμος. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, χωρίς να υπάρχει θέμα με τον γάβρο. Αντώνη, δεν είναι έτσι. Αντώνη, διαφωνώ. Επίτιμο κερατά της Ελλάδος. Επίτιμος δεν είναι καυτό. Γιατί άνθρωπος που δουλεύει σε αυτό που πήγε η γυναίκα του, τι να τον πεις. Επίτιμο κερατά μπορώ να το χαρακτηρίσω και τέλος να το μην χαρακτηρίζω, όμως μην έχουμε. Μας φαίνει σε δύσκολη θέση. Τέλος πάντων. Άστονα. Για χαρά. Άστονα να. Να εκτίθεται παραπάνω μόνος του, γιατί το μόνο, μην τηλεφωνείτε άλλοι, το μόνο που μπορείς να κάνεις με αυτά που ακούσα από τον κύριο Μπαρμπασάβρα είναι να γελάσεις. Πραγματικά. Δηλαδή, σοβαρά αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορείς να τον πάρεις. Και απορώ πώς τον κρατούν ακόμα εκεί στον Ολυμπιακό. Γιατί πραγματικά και πάρα πολλοί Ολυμπιακοί είναι αγανακτισμένοι, είναι σκασμένοι, είναι ντροπιασμένοι με αυτή την ξεφτύλα του Ολυμπιακού που εκπροσωπεί ο κύριος Μπαρμπασάβρας. Διαφωνώ, φίλε Αντώνη, σε αυτό που είπες ότι μπορεί να λέει ότι θέλει αυτός ο συγκεκριμένος κύριος χωρίς να υπάρχει θέμα με, με την ομάδα του. Διαφωνώ 100%. Αν δεν υπήρχε θέμα, θα στο τεκμηριώσω γιατί διαφωνώ, δεν θα τον είχε καλέσει ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας. Απλά πράγματα, φίλε Αντώνη. Τι έχουμε, Ζάχο? Τίποτα. Στο τέλος φτάσαμε. 58. Ναι. Θα διαβάσουμε τους βασικούς υποστηρικτές και αύριο μέρα θα δώσουμε το 80% της εκπομπής στον κόσμο να μιλήσει, έτσι. Γιατί σήμερα είχαμε και περισσότερα να πούμε και επικαιρότητα ήταν, η αλήθεια είναι, έτσι, μεγαλύτερη όσον αφορά το σχολιασμό. Να ευχαριστήσουμε τη Μάζδα Μανατίδης που για ακόμη μια βραδιά ήταν εδώ βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Μάζδα Αμανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή CBS RX. Mazda Αμανατίδης. Ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Το τηλέφωνο 2310 924 931. Τάσο. Ρε βλάχο σου είδε. Από τη Στοχόλμη το βάλαμε και έπαιξε. Τι είπε? Πού ήσουνα, το Χριστόδουλο λέω. Τουαλέτα θα λέω. Πού άκουγες? Τουαλέτα ήταν η. Πού ήσουνα, τι άκουγες? Το βάλαμε και έπαιξε. Τις δηλώσεις όλες. Αν εσύ ήσουν σε καμιά πισίνα και ήσουν απασχολημένος με κανένα οφθαλμόλουτρο, δεν σε φταίμε εμείς. Καμιά σουηδέζα πέρα. Βάλτε το, λέει, να τον ακούσουνε. Σε παρακαλώ, βάλτε. Το βάλαμε, ρε, εσύ, Χριστόδουλε. Πώς θα το βάλουμε? Το Μαϊντάνο. Μάλλον άμπα άκουγε. Φτάνει. Προφανώς. Τι άκουγε? Άμπα. Μην άκουγε την Παπαρίζω, δεν είναι στη Σουηδία. Άμπα και η άμπα Σουηδία είναι. Άμπα. Άμπα, Ροξέτ, ό,τι θέλεις. Ροξέτ. Ροξέτ. Δεν ξέρεις Ροξέτ? Πώς τους ξέρω. Εποχή σου είναι, αλλά τους ξέρω κι εγώ. Βλάχο. Τους Ροξέτ ξέρω. Γελάει ο φίλος σου. Θα διαβάσει. Ο πολίστας του, ο τέος πολίστας του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή. Ναι. Ο μπαλαντέρ της πόλης. Πώς είπε, Χριστόδουλος? Χριστόδουλος, δεν φίλε. Κύριος Μαρίνος, να πούμε. Έτσι. Είχα προπόνηση, λέει. Ναι. Και τι σε κάνουμε, ρε φίλε, να βάζεις ακουστικάκια. Να ακούσεις επανάληψη θα παίξει. Να βάζεις ακουστικάκια, okay. Ας σου δώσουμε και δύο οδηγίες πώς θα βάζεις γκολ στην πισίνα. 6 ώρα το πρωί θα παίξει επανάληψη η εκπομπή, άκουσε την. Ναι, άμπραβο. Άκουσε την, να δεις αν παίκτηκε ή όχι. Και αν σχολιάστηκε. Λοιπόν, που διάβασε Πορκίτος. Α, εντάξει, να εδώ με τα παιδάκια έχει προπόνηση. Είδες, εφάνηκε. Ρε βλάχο, θα διαβάσεις. Τι θες, ρε. Θα διαβάσεις τον Πορκίτο. Όποτε θέλω εγώ. Καλά. Μα θες την κλείνω την εκπομπή και διάβασε το αφού την κλείσω. Σύνδεση, δεν έχει πνευμόνη να την κλείσει άμα διαβάσουμε το χορηγό. Ναι, ναι. Συνδέση. Με τη διαβάσει άμα θες. Σε βλέπω από το παράθυρο. Δώσε λίγο μουσική. Τι να δώσω? Τέτοια χορεύεις στην Blue Sky που πας? Όχι. Και βλέπεις τα κοριτσάκια εκεί με τα φορέματα της κόμπαλα. Πήγα Σάββατο. Πού πήγες? Δίσκο. Ε? Δίσκο.
Δεν πήγες καμιά χάσα από τα βέρα, τα μούτρα σου για κένη που είχε δίσκο. Άντε βρε βλάχο που έχεις να πούμε 1500 χοληστερίνη και τριγλικερίδια 2,5 εκατομμύρια. Μιλάς κιόλας. Ναι, καλά τώρα. Πρόσφατα. Με γιά τα χαλιά. Καλά πάρ' το. Πρόσφατα έκανε εξέταση. Ναι, καλά πότε. 120. Ένα λεπτό φίλε. 120 χοληστερίνη. 120 χοληστερίνη. Τριγλικερίδια 60 κάτι. 62 εκατομμύρια. Όχι, μια χαρά. Και ζάχαρα αυτά, κούκλος. Με λέει ο γιατρός έχει τα καλύτερα νούμερα. Κουκλάτζε. Λοιπόν, φίλε, έλα. Ένα λεπτό ούτε. Πάρ' το γιατί έχουν και πορκέτο, ρε φίλε. Έλα, φίλε. Ναι, πρώτο. Ναι, καλησπέρα σα κύριε Ζάχο και κύριε Τρέγια, στην πιο ερωτική πόλη. Έλα, ρε φίλε. Εφανίσκε μετά τόσου μήνε. Αλλά είναι 11 ακριβώ. Παρακαλώ πάρα πολύ, το θέμα είναι σοβαρό. Αναφερθήκατε στον εργοδότη μου. Καταρχήν, αν είσαι καλά, πε μα. Καταρχήν, πε μα, αν είσαι καλά στην υγεία σου. Υπάρχει ένα προβληματάκι, πρέπει να γίνει μια επέμβαση στο ισχύο. Θα το δούμε. Εντάξει, δεν είναι στο λαγονοψοίτη. Okay, ισχύω σου, εντάξει. Σε παρακαλώ, εδώ πήρα για άλλο σκοπό. Λοιπόν, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να παρακαλέσω μέσα τις εκπομπές σας. Περαστικά να σου πούμε και πάμε. Σε προσωπικά ζητήματα. Για εντάξει, άσε τα σάλια τώρα σαν τον Μπαρμπασάβρα, τα αφεντικό σου και πάμε στα θέματα. Έλα. Είναι και η ηλικία τέτοια 85 ετών, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, έτσι, ναι. Δεν είναι. Ένα δίκιο το έχεις. Να σας πω μια καλησπέρα και να σας παρακαλέσω. Εντάξει, μαζί είστε ρε παιδί μου, κοντά είστε στην ηλικία. Εγώ σε αυτό το επίπεδο ένα κομμάτι ψωμί τρώμε για εμείς. Εντάξει. Δεν μου λέτε πώς το είδατε το σημερινό μάτς. Τη Λάρισα από τη Λαμία. Ναι, το παρακολουθήσατε. Βέβαια. Εγώ θαυμάζω την εξαίσια δουλειά που κάνει αυτός ο ανερχόμενος προπονητής που έχει παίξει και στην ομάδα της καρδιάς του κυρίου Ζάχου. Ο Μάτζικας. Βλέπετε ότι υπάρχει μια κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο που... Έχει μικρύνει η ψαλίδα μεταξύ των μεγάλων και των μικρών ομάδων. Είδατε και το διπλό του Πανιωνίου εχθές. Πιστεύω να το... Το είδαμε. Τζάμπα πήγε το διπλάστο. Μάλιστα. Αυτό και να μην σας κρατάω άλλο. Και αύριο μέρα είναι. Στους χορηγούς σας και καλή νύχτα μου. Αύριο σε περιμένω. Ναι, καλά λέει. Αύριο πιο δυνατό ντεφορμέσαι σήμερα. Και νωρίτερα, έτσι. Κίτρινη κάρτα σε βγάζω γιατί θα ήθελα να πω να περνούσε ο δικηγόρος μου να πάρει την κόπια, αλλά ο κύριος Γρόλιος μάλλον δεν έχει χρόνο αύριο. Ο Γρόλιος είναι φίλος μου, να ξέρεις. Την καλή νύχτα μου στο μακρινό κουμπάκι. Καλή ανάσταση από τη Βαρκελόνη. Να σε καλά. Και μην ξεχνάς η εκπομπή 9-11 πλέον, έτσι. 9-11. Γεια σου, Ροδηγιά, την Παρμασάβα. 9-11 η εκπομπή Παρμασάβα. Το κατσίκι λέει επέμβαση στο ισχύο. Λες και θα κάνει τίποτα ανοιχτή καρδιά. Στην αρχή όταν το είπαν από την αλήθεια λίγο μας έκανε. Άντε βρε το περιβολάκι. Ισχύω το. Λοιπόν, διάβασε πορκίτο. Κακό σκυλί δεν έχει ψόφο, μη στεναγωνίες. Τους έχει εκεί πέρα πελάτες. Το κακό σκυλί δεν έχει ψόφο, έχεις δίκιο. Το καλό έχει όμως. Εσύ είσαι καλό σκυλί. Σκυλί είσαι, να ξέρεις. Λοιπόν, κοντά μας ήταν και το πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της πόλης μας, στη Θεσσαλονίκη. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός Οικοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. 2 μπέρκες με γύρο, μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. 1 special burger και μια κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. 2 special burger, 1 τσίκις και μια κοκακόλα μόνο με 5,90. 1 κλαμπ αλαντικών και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρουλάκια. Μενού 2 ατόμων. 2 μπέργκερ, μια πατάτες, μια σαλάτα και μια κοκακόλα μόνο με 10 ευρουλάκια. Ωραίο αυτό, μου άρεσε. Με 10 ευρώ, ρε φίλε, σκάς. Και μενού 4 ατόμων, 2 κλαμπ γύρος γίγας, συν μια πατάτες ή μια σαλάτα πορκίτο, συν μια μεγάλη κοκακόλα 1,5 λίτρο. Στη διεύθυνση Καραουλή και Δημητρίου 52 βρίσκεται το πορκίτο, πρώην διοικητηρίου. Τηλεφωνήστε και κάντε την παραγγελία σας, delivery-γιά στο 2310-520-555. 520-555, κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλον τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αυτή να μας ευχαριστήσουμε που είμαστε εδώ και μας ακούνε και τους κάνουμε παρέα. Αύριο πρώτο Θεός ξανά σε 9 η ώρα εδώ με τον Τάσο για άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Μείνετε συντονισμένοι. Εδώ θα είσαι και αύριο. Αν δεν με πατήσει κανένα λεωφορείο. Την Παρασκευή που έλειπε, ευχαριστήθηκε ο κόσμος σε εκπομπή, να ξέρεις. Πήρα όλοι αυτό λέγανε. Έτσι λέγανε. Τι ησυχία, τι ηρεμία. Να μην έρθω κι αύριο. Μπορούμε να μιλάμε, δεν μπορούμε να μας σκεπάζει, λέει ο άλλος. Το ίδιο λένε όταν λείπεις και εσύ να σου πω. Σοβαρά. Αφού μιλάνε για μένα, τα λείπω είναι επιτυχία. Λοιπόν, Γιώργος Αγόρας έρχεται στο προσκήνιο με την εκπομπή Ζούγκλα μέχρι τη μία. Μπράβο, μαθαίνεις. Γι' αυτό είμαι εδώ. Για δάσκαλο, teacher.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας από το ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107 και 4 του FM, από τα ολοκένουργια στούντιό μας. Σας καληνυχτούμε. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.